Ακαδημία, το ονοματικό τμήμα Αριστερών, σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία, μέλη, αλλά και κινήσεις πολιτών, η κίνηση πολιτών 120 και δέλτα, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχουμε ξεκινήσει και εδώ και καιρό προσπαθούμε να φέρουμε ουσιαστικά και ανθρώπους σε επαφή και με τη σωματική κοινωνία. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρθρώσει, αν θέλετε, λόγο πέρα από αυτά τα στερεότυπα που ακούγονται από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουν να κάνουν με τις πολιτικές του μνημονίου, με τις πολιτικές των περικοπών, με τις περικοπές των καταργήσεων, των απολύσεων και ουσιαστικά της εξαθλίωσης της χώρας μας. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Οι καλεσμένοι μας είναι και πολύ καλοί ομιλητές με τεκμηριωμένη θέση και άποψη. Θέλω να σας συστήσω και αφού ευχαριστήσω πρώτα τους ομιλητές, τον κύριο Νικολάου Κώστα και τον κύριο Καζάκη Δημήτρη που παραβρίσκονται εδώ μαζί μας και μας κάνουν την τιμή για τη σημερινή εκδήλωση. Ο κύριος Νικολάου είναι κοινικός περιβαλλοντολόγος, καθηγητής, σύμβουλος περιβαλλοντολογικού σχεδιασμού στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο Ελληνικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Μέσα από το διαδίκτυο για πρώτη φορά σε ένα πολύ ενδιαφέρον blog, τα διαλεκτικά, διάβασα κάποια άρθρα του, τα οποία μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και γι' αυτό θεώρησα σωστό να καλέσουμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ, ο οποίος μπορεί να μας πει πάρα πολλά όσον αφορά την οικονομική κρίση ή γενικότερα την κρίση την οποία βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια πιο έντονα στον τόπο μας. Πώς αυτή η κρίση δεν είναι κάτι που συναντάμε μόνο στην ελληνική επικράτεια, έχει να κάνει γενικότερα με την παγκόσμια δομή. Θα ακούσουμε όμως περισσότερα και από τους ομιλητές μας. Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά κάποιες εισηγήσεις οι οποίες έχουν γίνει από τον κύριο Νικολάου σε κάποια συνέδρια, στο 4ο Περιβαλλοντολογικό Συνέδριο Μακεδονίας, το οποίο υπήρχε η συμμετοχή με εισήγηση το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα στρατόπεδα τα οποία αυτή τη στιγμή αδειάζουν και τα οποία θα έπρεπε να αποδοθούν ουσιαστικά στην τοπική κοινωνία και προς όφελος των πολιτών. Νομίζω ότι εδώ σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα ανάλογο θέμα. Από εκεί και πέρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση είχε να κάνει με την κρίση και την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνικά αλληλέγγυη οικονομία, όπως επίσης και πώς προσεγγίζεται, πώς θα μπορούμε να προσεγγίσουμε μια κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση. Αλλά για να μην μονοπολώνω αυτά, νομίζω ότι αυτό που και εμένα τελικά μου κέρδισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον είχε να κάνει κυρίως με μια κίνηση στη Θεσσαλονίκη, την κίνηση 136, για όσους δεν τη γνωρίζουν, ήταν μια κίνηση πολιτών, όπου υπήρχε η πρόταση πως η ΕΙΑΦ, η δημόσια επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να περάσει τελικά στους πολίτες και στην κοινωνία και όχι να ιδιωτικοποιηθεί. Ήταν μια κίνηση η οποία νομίζω ότι πρέπει να είναι από τις πρώτες που συναντάμε στην Ελλάδα, στην οποία η κίνηση συμμετείχε και ο Δημήτρης ο Καζάκης. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μονοπολίσω. Συμμερίζομαι απόλυτα την θέση και άποψη του κ. Νικολάου, όπως την διατυπώνει από την εξής πρόταση, ότι η αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της ιστορίας. Οπότε θα πρέπει να μην είμαστε πλέον αδιάφοροι, θα πρέπει να συμμετέχουμε και η συμμετοχή μας είναι αυτή που θα κρίνει αν θα έχουμε μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Να περάσω στο δεύτερο ομιλητή, τον κ. Καζάκη, τον οποίο λίγο πολύ πιστεύω ότι γνωρίζετε, λόγω του ότι ίσως τον βλέπουμε σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Είναι λοιπόν οικονομολόγος αναλυτής με μεγάλη επαγγελματική ρολή σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αρθρογραφεί τακτικά στην εφημερίδα Κοντίκη και στο περιοδικό Ελένη Τινέξιους. Είχε μέχρι πρώτη ως μια πολύ ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική εκπομπή, την οποία προσωπικά παρακολουθούσα και από εκεί έχω μάθει πολλά περισσότερα για το τι ακριβώς λέει αυτός ο άνθρωπος και τι διαφορετικό λέει σε σχέση με αυτά που ακούμε στο ράδιο 9. Για κάποιους λόγους που δεν θέλουμε να αναφερθούμε, αυτή η εκπομπή έχει σταματήσει. Έχει εκδώσει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τα άρθρα του, τα οποία κατακλείδωσε και δημοσίευσε το τελευταίο 1,5-2 χρόνια και ονομάζεται η Ελληνική Πομπία, το χρονικό μιας προαναγγελθής της χρεοκοπίας. Και φυσικά είναι και την ιδρυτικό
μέλος του ενιαίου παλαιού μετόπου ΕΠΑΜ, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί από τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρουσία των ομιλητών. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Νικολάου, ο οποίος θα κάνει την εισήγησή του, και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Καζάκη. Θέλω να σας παρακαλέσω, θα έχουμε την ευκαιρία να μπούμε στη διαδικασία διαλόγου. Θα μπορείτε να κάνετε τα ερωτήματά σας και στους δύο ομιλητές μας, αφού ολοκληρώσουμε τις εισηγήσεις. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνει να σας πω ορισμένες σκέψεις μου πάνω στο θέμα της κρίσης, τα αίτια και αν ο θα μπορούσε να είναι κοινωνικά δίκαιη έξω μας από την κρίση. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στα δεδομένα της ελληνικής κρίσης. Θα προσπαθήσω να πω δύο πράγματα και με ποιο τρόπο κανείς πρέπει να προσεγγίσει το πρόβλημα της κρίσης. Να δούμε ακριβώς το γιατί, γιατί μόνο εκεί επάνω μπορούμε να συζητήσουμε για το ποια μπορεί να είναι η έξοδος. Όχι μόνο πολιτικά, αλλά και κοινωνικά και ελληνικά. Θα προσπαθήσω να νόσω γίνεται πιο απλώς, ελπίζω στην κουβέντα, να μπορέσω να διευκρινίσω πράγματα που αναγκαστικά θα τα αφήσω και να δεν γίνεται στα πλαίσια μια συζήτηση κανείς να μπει σε βαθιά θεωρητικά θέματα. Η κρίση που περνάμε δεν είναι καλαμπούρι. Δεν είναι υπόθεση ελληνική, είναι παγκόσμια. Η Ελλάδα δεν έχει και στα σύνορα, έχει ανοιχτά με όλη την οικονομία την παγκόσμια. Άρα, όταν μιλάμε για κρίση στην Ελλάδα, μιλάμε για την παγκόσμια κρίση. Για να το πλησιάσει το θέμα, πρέπει να έχει στέρεα φιλοσοφικά και επιστημονικά εργαλεία. Δεν γίνεται στο πόδι ανάλυση. Δεν γίνεται δε να ξεχάσουμε ότι η φιλοσοφία και η επιστήμη μας έχει δώσει σε όλα αυτά, σε όλους τους αιώνες, τα 2.000 χρόνια που πέρασαν. Πριν από όλα, πριν πω στα βασικά εργαλεία, τα οποία θα περιγράψω σε λίγο πιο απλά και συνοπτικά, για να δώσω κυρίως το ένα της εξόδου που με ενδιαφέρει να πλησιάσουμε, πώς δηλαδή, πρέπει να πούμε το εξής πράγμα. Οι έννοιες που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές. Δεν γίνεται να εννοούμε αυτό και κάτι άλλο. Δεν θα αναφερθώ σε πολλές. Μία είναι η βασική και θα πω και σε μια δεύτερη, καθώς θα αναπτύξω την εισήγησή μου. Η πρώτη έννοια την οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καλά στο μυαλό μας για να καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε είναι η έννοια της δημοκρατίας. Προφανής, καθόλου. Καθόλου προφανής. Η έννοια της δημοκρατίας όλοι λένε ότι είναι στην αρχαία Ελλάδα σύμφωνο. Αλλά από την αρχαία Ελλάδα ξεκινώντας και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας είχε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο όπως θα το δώσανε οι προσωπικοί φιλόσοφοι, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, φτάνοντας μέχρι σήμερα νομπελίστες όπως ο Κρούγκμαν, ή όπως ο Τσόμσκι, σοβαροί ερευνητές από την Αμερική, σοβαροί ερευνητές από την Αμερική, συμφωνεί η διαφωνία κανείς ότι δεν έχει σημασία, αλλά έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη έννοια. Πια όλοι τους λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάς για δημοκρατία, αδύνατο να μιλάς για δημοκρατία, εάν έχεις ακραίες συνθήκες πλούτου και φτώχειας. Αν από τη μία μεριά υπάρχουν πολλοί πλούσιοι και από την άλλη πολλοί φτωχοί, αδύνατο να υπάρχει δημοκρατία. Όχι μόνο οικονομική, ούτε πολιτική δημοκρατία μπορεί να υπάρχει. Ο Εσαφέρης είπε καθαρά, ο Σαλής Μιλίσιος ξεκάθαρα, το ίδιο λέει ο Κρούγκμαν, ο νομπελίστας, μάλλον που τον έχει διαβάσει συχνά στις διάφορες εφημερίδες, το ίδιο λέει ο Τσόμπι. Δεν γίνεται. Σήμερα λοιπόν η οικονομική κρίση και με νούμερα που θα σα πω, ελάχιστα νούμερα, εντελώς ελληνικά έτσι να έχουμε μια εικόνα, διότι συμβαίνει σε όλο το πλανήτη, στις ΗΠΑ, στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν συμβιβάζει με τις δημοκρατίες με αυτή την ακραία κατάσταση πλούτου και φτώχειας που αυτή τη στιγμή έχουμε. Και ότι οφείλεται βέβαια και ενισχύθηκε και πάντα, αλλά ενισχύθηκε με την κρίση. Αυτό είναι βασικό. Δεν υπάρχει δημοκρατία και η έξοδος δεν μπορεί να είναι να μην έχει σχέση με την δημοκρατία. Άρα είναι τη λύση του προβλήματος που καταστρέφει τη δημοκρατία. Την έννοια τη δημοκρατία. Πάμε στα φιλοσοφικά εργαλεία και επιστημονικά. Πώς θα με τι τρόπο να προσεγγίσουμε την κρίση. Πώς. Ποια είναι τα εργαλεία, έχουμε τίποτα διαθέσιμο. Από τα χέρια χρόνια μέχρι σήμερα, δεν το σκέφτομαι. Έχουμε τη διαλεκτική προσέγγιση, η οποία ξεκίνησε επίσης από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, με τις εργάσεις του Σωκράτη και ο Πλάτωνας και ξανααναγεννήθηκε από το Χέγγελ και επιστάθηκε στα πόδια της με επιστημονικό τρόπο από τον Μάρξ και έτσι. Τι μας νοιάζει τώρα, γιατί δεν μας μπερδεύουμε με αυτά τα φιλοσοφικά και επιστημονικά, έχω το λόγο. Υπάρχει λόγος. Έχουν πει συγκεκριμένα πράγματα. Η διαλεκτική προσέγγιση των πραγμάτων σημαίνει ότι ψάχνει στην επιστήμη, στη φύση, στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική και αυτό που σήμερα ψάχνουμε στην κρίση, να δω ποια είναι η αντίθεση. Ποια είναι η κύρια αντίθεση. Αντιθέσεις υπάρχουν πολλές. Είμαι ενάντια στο μνημόνιο, είμαι ενάντια στην δημοκρατία, είμαι ενάντια σε αυτούς, στο άλλο, στο παράλληλο. Στη χίλια δύο στραβά που υπάρχουν.
Ναι, η κύρια όμως επίθεση ποια είναι. Και ποιες είναι οι δευτερεύουσες. Αν τα μπερδέψεις αυτά στην ανάλυση και ανάγκες την δευτερεύουσα ή τριτεύουσα σημασία της αντίθεσης ως σημαντική και πάνω σε αυτό που κάνεις τον αγώνα, θα ιτηθείς. Θα παίξω το κλείδιο του πάγου. Είναι βασικό λοιπόν να πει κανείς από όλες τις αντιθέσεις ποια είναι η κύρια, τι φταίει. Και εκεί πάμε να υποδομήσεις δυνάμεις, συμμαχίες για να βγεις από την κρίση. Είναι το βασικό. Να ξέρεις λοιπόν την κύρια αντίθεση. Η ενότητα των αντιθέτων. Πρώτα τα έβαλαν οι αρχαίοι, τα έβαλαν τα αρχαίοι, όσο το ξέρουμε αυτό, οι προσωπικοί και όσο γράφει το πλάσμα. Και τα τελείωσε επιστημονικά ο Μάξ Έγκλης. Αυτοί τι παραπάνω είπαν, είπαν κάτι σημαντικό που το ξέρουμε. Ότι όλη η κοινωνία, η κοινωνική δομή και οι ιδεολογίες και οι πολιτικές εδράζονται και καθορίζονται από τον τρόπο με τον οποίο παράγουν και διανέμουν τα αγαθά. Υπογραμμίζουν το διανέμουν, θα γυρίσω να σα πω και γιατί μετά παρακάτω. Άρα το πώς λοιπόν παράγονται τα αγαθά και πώς αυτά διανέμονται, γιατί δηλαδή είναι το πλούτος δηλαδή που παράγεται, καθορίζει ποια είναι η δομή της κοινωνίας. Δηλαδή αν υπάρχουν πλούσιοι, φτωχοί, μισέοι ή τι άλλο υπάρχουν, και καθορίζει και τις ιδέες και τις πολιτικές. Αυτή τη διαλεκτική σχέση είναι που πάνε στα πόδια. Περνώντας τα χρόνια, τα τελευταία 20-30 χρόνια, αναπτύσσεται μια νέα θεωρία, πάρα πολύ σημαντική, επιστημονική και θεσμική, είναι η λεγόμενη θεωρία του χάους. Μπορεί λίγο να σας αναλύσω με δύο-τρεις κουβέντες, πιστεύετε όμως την κρίση για να μπορέσουμε να πάμε στο συγκεκριμένο που είναι η σημερινή κρίση. Και θα καταλάβετε γιατί. Δεν θα σας πω πολλές κουβέντες. Στην ώρα του χάου λέει το εξής, ότι όλα τα συστήματα είτε τα παρατηρούμε στη φύση, φυσικά οικοσυστήματα, είτε παρατηρούμε τα οικονομικά συστήματα, είτε κοινωνικά, είτε τα πολιτικά, ό,τι και να παρατηρούμε, ένα σύστημα είναι δυνατόν, εκεί που το βλέπει στην ισορροπία, ξαφνικά να φέρει την ισορροπία, να πηγαίνει μακρά της ισορροπίας και να εμφανίζει αταξία και χάος. Για το οποίο το όνομα της θεωρία σαν θεωρία του χάου. Σημαντικό το συστήμα ήταν ένας νομπελίστας, ο Πριγκοζή. Λοιπόν, τι μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει γιατί σήμερα το σύστημα το παγκόσμιο έχει τις ακριβώς αυτό το σημείο. Στην αταξία και στο πλήρες χάος. Άρα έχει σημασία να δούμε πώς το, γιατί έγινε αυτό. Αυτή η θεωρία λέει λοιπόν, και δεν είναι απλά θεωρία, είναι και φιλοσοφία, αλλά και επιστημονική που αποδεικνύει ότι ένα σύστημα που βρίσκεται μακρά τη ισορροπία σε αταξία και χάος εξαρτάται κάποιων αρχικών συνθηκών. Τι θα πει αρχικέ συνθήκε, είναι οι βάσει πάνω στι οποίε στήθηκε το σύστημα. Αν λοιπόν καταλάβουμε και εντοπίσουν και στι αρχικέ συνθήκε που καθόριζαν το σύστημα βρέθηκε σε αταξία και χάος, σε κρίση που λέμε δηλαδή σήμερα, μπορούμε να καταλάβουμε και πώ μπορεί να προέλθει τάξη. Γιατί η ίδια θεωρία, παρατηρώντα τα πάντα, και στην κρίση και στην οικονομία, στην πολιτική, στην κοινωνία, μέσα από την αταξία θα προκύψει οπωσδήποτε μια νέα τάξη. Και το μέγα ερώτημα σήμερα που έχουμε μπροστά μας είναι ποια θα είναι η τάξη. Προς τα πού θα πάρει. Αυτό είναι πρέπει να λύσουμε. Τέλος της θεωρίας, συγγνώμη να σας άρεσα, επιγραμμικά της είπα πάνω στο πολύ συγκεκριμένο τι γίνεται με την κρίση. Τι γίνεται με τη σημερινή κρίση. Και ας δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Σημειώνω ότι αυτή η θεωρία του χάους παρόλο που έχει λίγες δεκαετίες ύπαρξη και να τα εξαιρετικά σημαντικά επιστημονικά και φιλοσοφικά εργαλεία που έχουμε, βρίσκεται σε πλήρη σύγκρια και δέσιμο με τη διαλεκτική όπως αυτή αναπτύχθηκε και θεμελιώθηκε πρόσφατα, πρώτα σε σχέση με χιλιάδες χρόνια από τον Μάρξ και Έγκλης. Όλη η ανάλυση του κεφαλαίου που έκανε, το κεφάλαιο που έκανε ο Μάρξ, αυτό το πράγμα λέει. Το είπε με άλλα λόγια. Δεν το είπε έτσι, είναι όμως θεωρία του χάους, αλλά το είπε πράγμα λέει. Ότι το σύστημα κάποια στιγμή αναγκαστικά θα έρθει στις κρίσεις. Και να είναι παραγόμενες κρίσεις. Αυτό το πράγμα είπε. Τι είπε διαφορετικό. Και δεν είναι το λέω εγώ, ο ίδιος ο Πριγκοζή αναγνώρισε τη συμβολή των Μάρξ και Έγκελς σε αυτή τη θεωρία, παρόλο που δεν χρησιμοποίησαν αυτές τις λέξεις. Διαλεκτική λοιπόν και θεωρία του χάου είναι η πιο βασικά εργαλεία να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα. Ας έρθουμε λοιπόν στη σημερινή κρίση. Πρώτο ζήτημα. Η κρίση δεν είναι σημερινή. Βασική θέση. Δεν ξεκίνησε το 2008-2009 επειδή εμείς εδώ τρομάξαμε και μας έπεισε ο πανικός. Η κρίση ξεκίνησε το 1975 του καρτεριστικού συστήματος. Για να τα πάρουμε από την αρχή, είναι βασικό αυτό το σημείο. Μετά την προηγούμενη κρίση που πέρασε ο πλανήτης, δηλαδή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία οδήγησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1945 και μετά ξεχάσε την Ελλάδα από το χιονιφύριο και άρα μιλάμε για 150 μέρες διαφέρει, όμως ο κόσμος και μετά θα έρθουμε στην Ελλάδα. Από το 1945 που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μέχρι το 1975, 30 ολόκληρα χρόνια, είναι τα 30 χρυσά χρόνια του καπιταλισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι η λεγόμενη χρυσή τριακονταετία.
πήγαιναν τα πάντα καλά. Γιατί πάμε σε ένα μυστικό, στην επιλογή, που ήταν ένα μοντέλο, λεγόταν φορτικό, ξεχάστο, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά το μυστικό ποιο ήταν, παράγουμε πολύ, καταναλώνουμε πολύ. Παράγουμε όσο μπορούμε περισσότερο και καταναλώνουμε όσο είναι περισσότερο. Πώς γίνεται αυτό, μισθή και επίσης, μια μισθή και βεβαίως πίστοση. Πάρε το πιστοτικό χρήμα, ξοδέψτε. Το σύστημα αυτό ήταν μια χαρά επί 30 ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 1975. Το 1975 αυτή η ελληνικία παράγουμε πολύ, καταναλώνουμε πολύ, όσο γίνεται περισσότερο, αυτό που ονομάζεται οικονομική μεγέθυνση, ανοίγω παρένθεση, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να μην το πω, είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα για να μας λένε, άλλο οικονομική μεγέθυνση και άλλο οικονομική ανάπτυξη. Μεγέθυνση και ανάπτυξη ταυτίζονται. Μεγέθυνση σημαίνει όλο και πιο πολύ. Ανάπτυξη είναι υποχρεωτικά αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, αν κάνω οικονομία στο ρεύμα στην Ελλάδα και εξοικονομήσω ενέργεια, γιατί δηλαδή εξοικονομήσω το λιμίτι που παράγουμε στην εξοικονομούμε στην Τελεμέρα για να βάλουμε το ηλεκτρικό ρεύμα και δώσω τα λεφτά σε νοσοκομεία και σχολεία ή σε πρόνοια, ανάπτυξη, μεγέθυνση δεν έχω, δεν έχει χρήματα. Δηλαδή, με τα σπαταλάω σε ρεύμα, κάνω κάποια εξοικονόμηση, θα δίνω σε νοσοκομεία. Άρα, μεγέθυνση δεν έχω, έχω όμως ανάπτυξη. Δεν είναι η κοινωνία. Όταν έχει σχολεία και νοσοκομεία καλύτερα, από ό,τι να ξέρει τζάμπα σε ρεύμα, οι δύο έτσι ταυτίζονται. Στην Ελλάδα έχουν μεταφράσει αυτό που μιλάνε και οι άλλοι λένε μεγέθυνση σε ανάπτυξη. Η λέξη είναι άλλη. Είναι τελείως άλλη. Η οικονομική μεγέθυνση λοιπόν είχαμε στα 30 χρόνια. Αυτά λοιπόν τα 30 χρόνια, το 1975, γιατί σπάει ξαφνικά η ελληνική του παράγεται πολύ και καταλαβαίνει πολύ. Τι συνέβη? Αυτό που συνέβη είναι ότι η συσσόρευση, η υπερσυσσόρευση κεφαλαίου που έγινε σε κάποια χέρια, δεν άφησε τάξη όμως στους πολύ πλούσιους σε όλο τον πλανήτη, μετέφεραν τα χρήματά τους κατά κύριο λόγο αντίθετα σε παραγωγικές εταιρείες που όχι τις σταμάτησαν, αλλά μεγάλο κομμάτι το μετέφεραν στο λεγόμενο χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή σε χαρτιά. Γιατί τα χαρτιά αυτά, τα χρηματοπιστωτικά, να το πούμε έτσι, ήταν πολύ πιο κερδοφόρα, πιο πολλά κέρδη, και βεβαίως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το έχουμε ακόμα. Ήταν φορολογικά. Δεις το σπίτι σου, το παιδί σου, γονική παροχή της βάλτης, να έχεις φόρος. Κάνεις συναλλαγές και το ψηφίσεις, δεν δηλαδή, κάτι. Και έχει και πολλά κέρδη. Το χρήμα είναι εκεί. Αυτό έσπασε την ελληνική του παράγοντα πολύ κατά όλο πολύ. Το σύστημα άρχισε σιγά σιγά να καταμένει σε χρήση. Φυσικά δεν έκανε μπαμ με την πρώτη, εννοείται. Περνώντας όμως ο καιρός, το μπαμ έγινε πιο ανοιχτό. Η σημερινή φάση που έχουμε είναι μια κρίση του τελικού σύστηματος που ξεκίνησε από τότε, που έρθει και τώρα έχουμε τη φάση όξυσης αυτής της κρίσης. Διότι βέβαια το σύστημα το ενδιαφέρει, δεν το ενδιαφέρει τίποτα άλλο, συνδέει το παραπάνω κέρδος. Γι' αυτό και βάλε τα λεφτά. Δύο σημαντικά σημεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό που σας είπα. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 1976, δηλαδή πότε, στο τέλος της μεγάλης χρυσής δεκαετίας, όλα πήγαιναν καλά, και εδώ πήγαιναν καλά, πάλι δεν παρέτησε, συγγνώμη. Γιατί πήγαιναν καλά, δεν πήγαιναν καλά μόνο για να το κάτσει, δηλαδή έξω από τα λεφτά. Πήγαινε και για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, τα 2-3 της κοινωνίας ήταν εξόδωρα. Όχι σπίτι, όχι αυτοκίνητο, παρέτηκε το αυτοκίνητο, με χαρά και τα πράγματα. Μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ήταν μέσα στο κοινωνίδι. Αυτό ήταν το παράδειγμα που καταναλώνουν πολύ. Κατανάλωση μαζών, μαζική κατανάλωση. Λοιπόν, στο τέλος αυτής της χρυσής περίοδου, το 1% των πιο πλουσίων Αμερικανών το 1976, στο απόγευμα λοιπόν αυτής της δεκαετίας, εισέπρατε το 9% του ΑΕΠ της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εννοώ. Το 1% των πιο πλουσίων και το 9% θαυμάσια, έτσι, για την πάσα. Λέτε, σήμερα το 1% των πιο πλουσίων, μετά από αυτή την κρίση όλων των πολιτών, εισπράττει πάνω από το 25% του ΑΕΠ. Η κρίση είναι καλύτερη για αυτούς από ότι η οικονομική μεγέθυνση που υπήρχε. Τι δεν κάνω την μεγέθυνση. 9%, 25% και πλέον πρέπει να τις πράττει. Και αυτό που συμβαίνει στην Αμερική και στην Ευρώπη και εδώ και στην Ελλάδα. Θα σας πω και για την Ελλάδα τώρα, για κουβέντες. Αυτή είναι η ιστορία. Η κρίση που είναι κακιά για όλους. Για κάποιους είναι εξαιρετική. Μαζεύεται το χρήμα στα χέρια τους. Αυτή είναι η φάση. Είτε μας ενοχλεί, άλλο ενοχλεί εμάς. Αυτό είναι ένα στοιχείο για το πώς δουλεύει η κρίση. Δεύτερο στοιχείο, σημαντικό. Σε παγκόσμια κλίματα, από τους πρώτους που τάχνω ήταν ο Δήμητρος Καζάκης, το στοιχείο που θα σας πω. Λοιπόν, σε παγκόσμια κλίματα το χρηματοπιστωτικό σύστημα κατήγησε πριν από μερικά χρόνια 630 τρισεκατομμύρια δολάρια. 600, χοντρά, δεν έχει σημασία η ακρίβεια. 3 εκατομμύρια δολάρια. Σε καρδιά,
Τότε δεν είναι λιγνό χρήμα, δεν είναι λεφτά δηλαδή. Είναι χαρτιά, κάπου σε χαρτιά. Διάφορα χαρτιά. Μου λένε πάμε και έχω τόσα λεφτά. Το παγκόσμιο έτσι δεν είναι 63. Πες ότι είναι. Δηλαδή έχουμε 10 φορές το ΑΕΠ του πλανήτη. Μετάφραση. Δύο αναγνώσεις. Αν πούνε αυτοί τώρα, ή το χρηματοδοτικό σύστημα, θέλω τα λεφτά μου, δεν υπάρχουν ούτε ένα μισθό κανεί. Φυσικά και αυτό το λέω. Πάμε ανάποδα. Αν όμως ο πλανήτης λέει, θεωρητικά σου πει, τι θέλει τα λεφτά σα, δεν έχω μισθό δοσμό. Υπάρχει, θέλει, δεν υπάρχει. Εμεί 60 έχουμε, εσεί θέλετε 603, δεν έχουμε μισθό δοσμό. Τα δίνουμε τα χαρτιά στο χέρι. Μπορούμε να κάνουμε διαφορετικοποιήσει, να κάνουμε σημειώσει, να τα κορυφιζάρουν, δεν έχουν καμία απολύτω αξία. Δεν έχουν τίποτα σε χέρι. Με τα χαρτιά αυτά, ένα χάρτη που στήριξε, θα πλύνουν όλο τον πλανήτη. Θα μου πείτε καλά, εσεί έχετε το κανάλι, θα πείτε χαζί, όχι βέβαια. Γι' αυτό και τι κάνουν. Προσπαθούν σήμερα να μετατρέψουν τα χαρτιά που είναι μάλλον για πέταμα, με βάση τη σκέψη του, δεν υπάρχει κανεί που θα δώσει τα λεφτά αυτά, σε κάτι υλικό. Τι είναι αυτό, γη, φυσική πόρη, αυτό που παίζεται στην Ελλάδα. Μα φέρνει την ατμόσφαιρα, από όταν θα πάρουν τον ήλιο, τουρισμό, γη, ορεικτό πλούτο, βάση του ορεικτό πλούτο, αιωλική ενέργεια να την κάνουν ηλεκτρική, να μετατρέψουν στο πάντων τα χαρτιά που δεν έχουν καμία αξία και δεν έχουν καμία ελπίδα ποτέ να τα κάνουν λεφτά, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Δεν τα έχει όμω ο πλανήτη, δεν τα έχει. Όχι η Ελλάδα δεν τα έχει. Και τα μετατρέψουν σε κάτι υλικό. Γιατί αν κάποιο σου πει όχι, θα μείνουν τα χαρτιά στο χέρι. Αυτό είναι το παιχνίδι σήμερα στο παγκόσμιο χρήματα. Με test drive και πιλότο την Ελλάδα. Το ζήτημα που παίζεται σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι εθνικό. Είναι διεθνές. Είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, αν κάτι σήμερα κάνουμε, είναι και θα έχει επίπτωση στο ολόκληρο του πλανήτη. Αν κάνουμε τον σταυρό, θα γυρίσουμε μετά. Αυτό το πράγμα, το να έχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στα χέρια του, δηλαδή υπερδεκαπλάσια υποτίθεται ποσότητα χρημάτων που δεν την έχει σε καρδιά, από αυτό που πραγματικά ο πλανήτης παράγει και έχει σαν αέρα, είναι ο ορισμός της αταξίας του χάρους. Αυτό είναι. Και το ερώτημα είναι προς τα πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποια τάξη θα προέρχεται, τα συστήματα δεν εξαφανίζονται. Ποτέ κανένα σύστημα δεν εξαφανίστηκε. Απλά μετασχηματίζεται σε κάτι άλλο. Προκύπτει πάντα μια νέα τάξη μέσα από το χάος. Αυτό είναι δεδομένο. Θα έλεγε κανείς, κοίταξε τώρα φίλε, μας ζάλισες με την διαλεκτική του Πλάτωνα και του Μάρξ, μας πέταξες αυτό το λιγοσύνη με τη θεωρία του χάους. Οι οικονομέτρες όμως εδώ έχουμε και σύγχρονες μεθόδους, οικονομίας, οικονομετρικές, οικονομετρία τι λέει. Πάρα πολύ καλά. Κάνα πρόβλημα, να το πάρουμε με την οικονομετρία. Κάνα πρόβλημα. Ποιοι είναι καλύτεροι. Τα καλύτερα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και το τμήμα ερευνών, το τμήμα ερευνών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στον πλανήτη από άποψη οικονομικών αναλύσεων. Θα πάσει. Να του ακούσουμε. Το τμήμα λοιπόν ερευνών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έκανε παγκόσμιες έρευνες επιστημονικές στις χώρες του πλανήτη και προσδιορίσε τις 6 μέτρες, τις 6 σημαντικότερες παραμέτρους για τις δικές τους μεθόδους, τις δεχόμαστε, για το ποιες παράμετροι είναι σημαντικές για να έχει οικονομική ανάπτυξη, ευημερία και ποιες είναι όχι. Από αυτές τις παραμέτρους, η νούμερο ένα παράμετρος σημαντικότερη που έβγαλε το τμήμα ερευνών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να έχει μια χώρα ευημερία και οικονομική ανάπτυξη είναι πια το αν λοιπόν το προϊόν που βγάζει η χώρα αυτή κατανέμει το εισόδημα με όλες τις πολίτες. Αυτή είναι. Αυτή το έκανα και εγώ. Σα μεταφράζω, σα λέω τι βγάζω σα πέρα. Και τι βγάζω την τελευταία παράμετρο, απολύτω αδιάφορη. Το αν έχει χρέο. Είναι η διέκτη και η τελευταία σημαντική παράμετρο, θα ψέρετε μέσα. Πρώτη τελευταία, η ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή η ανταγωνιστικότητα και το εξωτερικό χρέο τη χώρα είναι απολύτω αδιάφορο για την επιβίωση τη κατάσταση. Το σημαντικότερο είναι να λοιπόν διανέμεται κατά κάποιο τρόπο ισότιμα στην κοινωνία το προϊόν που βγάζει. Θα μου πείτε καλά, είναι δυνατόν. Ναι. Το τμήμα ερευνών του Δημοτού βγάζει παράγοντα και φυσικά το Δημοτό προωθιάζει πολιτική. Δεν είναι το ενδιαφέρει επιστήμη. Τι σημασία έχει αυτό εδώ η οικονομετρία. Άλλο τη ενδιαφέρει. Ότι τα χέρια να εξασφαλίζουν την ισότητα διανομή, δεν του ενδιαφέρει η δημιουργία κανένα λόγο ή καμιά χώρα. Το τμήμα ερευνών του πρόβλημά του που βγάζει με τι οικονομικέ του αναλύσει. Εδώ χρειάζονται άλλα πράγματα. Η διαλεκτική προσέγγιση τη κρίση και η θεωρία του χάου μα βγάζει το εξή συμπέρασμα, ίδιο με αυτό που έλεγε το τμήμα ερευνών του Δουνουτού. Ποιο δηλαδή, ότι η αταξία που υπάρχει σήμερα, το χάο που υπάρχει σήμερα σε όλο τον πλανήτη, και φυσικά και στην Ελλάδα κομμάτι είναι,
οφείλεται στις αρχικές συνθήκες του συστήματος που χρησιμοποιείται η κοινωνική ανισότητα. Παρά το γεγονός ότι επί 30 χρόνια από το 1944 μέχρι το 1955 το σύστημα που είναι μια χαρά υποτίθεται και ήταν στην ισορροπία, η αρχική κοινωνική ανισότητα που υπήρχε το 1% που έκανε με το 9% που έκανε στην Αμερική, αυτό που σήμερα είναι 25%, αυτή η αρχική συνθήκη, η βάση του συστήματος που είναι η κοινωνική ανισότητα, αυτή είναι που φταίει και έφερε το σύστημα σε κρίση και σε χάος σήμερα. Αλλά η ανατροπή αυτή τη αρχική συνθήκη είναι που να οδηγήσει σε μια νέα τάξη και το ερώτημα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Για την Ελλάδα, όπως σα πω πολλά, ισχύουν ακριβώς τα ίδια που σα είπα για όλο τον πλανήτη. Το 1% του πληθυσμού της Ελλάδας, 100.000 άτομα, ούτε 100.000 είναι, 100 σας λέω εγώ, να το πούμε κοντά, κατέχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου. Δεν έχει σημασία πόσο κατέχουν, αυτό που κατέχουν είναι ότι είναι περίπου 3 φορές το αέριο της Ελλάδας και αυτό το μάζεψαν επειδή ποτέ δεν φορολογήθηκαν. Όχι κλέβοντας δεν καλά. Κλέβοντας και νόμιμα. Δηλαδή, με ένα τέτοιο τρόπο γίνονται οι φορολογήσει του και δεν γινόταν, ώστε μάζεψαν όλο το χρήμα και το μάζεψαν φυσικά έξω από την Ελλάδα. Αυτό είναι δεύτερο σημείο που το μάζεψαν στην Ελλάδα. Το κύριο ζήτημα είναι ότι μαζεύτηκε όλο το χρήμα στα χέρια 100.000 ανθρώπων, 30.000 οικογενειών. Το μέσο του Ιστιτούτου έχει πιάνει στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο στατιστικά. Αυτή είναι η φάση. Εκεί είναι μαζεμένο όλο το χρήμα. Αν του είχε φορολογηθεί, η Ελλάδα δεν θα υπήρχε λόγο να χρεωθεί. Όλο το χρέος που πληρώσαμε δεν οφείλει ούτε στο άτομο του δημόσιου που σπαταλάει. Που σπαταλάει ναι, αλλά είναι πενταροδεκάρες τις σπαταλές που κάνει μπροστά στο χρήμα το οποίο δεν φορολογήθηκε, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Δεν είναι τίποτα. Δεν οφείλει και στους δημοσίους φορείς που είναι πάρα πολλοί, που δεν είναι πάρα πολλοί. Ήταν εδώ κρίση από τους λιγότερους στην Ευρώπη, το ελληνικό κράτος και τους λιγότερους δημόσιους υπαλλήλους προ-κρίσης και σήμερα έχει το ελληνικό. Παρά τα ψέματα τα οποία παίξανε σε πλήρη συγχωρεία κυβερνήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψευδοοικονομολόγια και τεχνικής πανεπιστημίου, που λέγανε συνειδητά ψέματα. Βγάζανε αναλύσεις ότι είναι 1.000.000 δημόσιες πάλι. Θυμάστε τότε που λέγανε. Έρχεται η Τρόικα, το Υπουργικό και η Κομισιόν, και δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε, δεν ξέρουμε πόσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και έλεγε, μα είναι αυτό. Δεν έχουν προπολογισμό στα χέρια του, δεν γράφει πάνω πόσοι είναι οι μισθού που θα πληρώσουν. Γραμμένα ήταν. 2.700.000, το ξέρω. Και λέει, δεν ξέρω, δεν έκανα απογραφή. Δεν έκανα απογραφή. Του βγήκαν ένα και ένα εκατομμύριο 700.000. Το κάνω λίγο, το κάνω καλά. Ξαναπιέμε μετά το παγάλα τη τηλεοράση. Τι θα γίνει με το 1 εκατομμύριο δημόσιο πάνω. Πρέπει να πάρει 700.000 που κάνατε. Πάλι 1 εκατομμύριο. Στα 2 χρόνια που πέρασαν 2,5 από τη φάση τη κρίση, έχουν βγει πάνω από 200.000 άτομα. Εφευρύνει, ταξιδιωτήσει, του σούπε με του δαδεί, σήμερα είναι 200.000. Πάλι ένα από το δύο λέει στην ώρα. Ανοίγει το κανάλι, ακούει τη συζήτηση, που και ο τάδε καθηγητάρας, ο τάδε δημοσιογράφος και ο τάδε πολιτικός πρέπει να μειώσουν το κράτος του ενός εκατομμυρίου δημοσίου υπαλλήλου. Δεν γίνεται, χρωστάνε. Χρειάζεται αίμα. Καμία σχέση. Ψέμα. Κρατικές δαπάνες λέει φοβερές και τρομερές σπατάλες. Ναι, υπάρχουν σπατάλες. Και ποιες, βεβαίως. Απλώς δεν είναι καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που σας έλεγε στην τελική. Ποιο είναι το κύριο και ποιο το δευτερεύον. Το ότι υπάρχουν κλέφτες, το ότι υπάρχουν φακελάκια, το ότι υπάρχουν σπατάλες, το ότι μπορεί να υπάρχουν τεμπέληδες, όλα αυτά ισχύουν ναι. Αλλά σε σχέση με το χρέος της Ελλάδας, πώς δημιουργήθηκε και ποιο είναι το πρόβλημα, αυτό είναι δευτερεύουσα δείξη. Δεν είναι η κύρια δείξη. Η κύρια δείξη είναι το χρήμα που δεν φορολογήθηκε. Και εξαιτίας του οποίου χρεωθήκαμε, γι' αυτό είμαστε χρεωμένοι, γι' αυτό περνάμε αυτό που περνάμε και αυτό που δεν γυρνάει. Και όλη η κουβέντα σήμερα γιατί πρέπει να κάνουμε μνημόνιο, ένα μνημόνιο, δύο μνημόνιο, δεν ξέρω πόσο πιο ακόμα, είναι ποιο. Ξεχνώντας όλο το χρήμα, το ότι έχει μαζευτεί την υπάρχει εκεί, με τα υπόλοιπα που μένουν, τι πρέπει μπορούμε να κάνουμε, ήταν τίποτα, φυσικά τίποτα. Ξεκινάω αφού μου άφησε το κύριο ζήτημα στην άκρη, μου ζητά τώρα, αφού μιλά αυτό και χωρίς να συζητήσουμε καθόλου γι' αυτό, καμία κουβέντα τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα συνεχίσω για την άλλα περισσότερο. Θέλω να πάω στο διατάφτα. Όσο μπορώ πιο σύντομα και να κλείσω. Το ερώτημα μας είναι μπροστά στην αταξία και στο βάθος που υπάρχει, ποια είναι μια τάξη που μπορεί να προκύψει. Αν γυρίσουμε πίσω και δούμε ιστορικά τι έχει συμβεί, στην προηγούμενη αταξία του Παγκόσμιου Καταλυστικού Σύμματος που έγινε πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, η τάξη που προήλθε ήταν μέσα από μια απόπειρα επιτάξεως του φασισμού, δεν πέτυχε. Έτσι ο πόλεμος όμως οδηγήθηκε σε πόλεμο και μετά έφυγε η τάξη. Μια άλλη τάξη θα μπορούσε να προέρχεται
μέσα από μια πλήρη κρατική διοίκηση στον πάγο. Δηλαδή για τον καπιταλισμό κρατικό. Το ζήσαμε, τον ήσαμε ο πλανήτης. Τα πάντα καταρχίζεται το κράτος, είχε το ψευδόνιμο του σοσιαλισμού, με το σοσιαλισμό να είναι βέβαια ανύπαρκτος. Γιατί, διότι η ιδιοκτησία μπορεί να ήταν μεν κρατική, αλλά ο Μάρξ είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της παραγωγής και της παραγωγής διαδικασίας, αλλά ποιος είναι αυτός που αποφασίζει για τη διανομή του πλούτου. Μπορεί να σας ανοίγουν τα πάντα, αλλά αν την απόφαση για το πώς θα μοιραστεί το χρήμα δεν είναι δικιά σας, αλλά είναι κάποιος άλλος, τότε δεν κατέχει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι σαν να έχει ψηθεί και όλο ενός κτίσματος, είναι ενός διαμερισμένος και την επικρατεία κάποιος άλλος. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτα. Έχει αυτό το τίποτα. Άλλος είναι την διαμερισμένη. Και αυτό είναι φυσική σημασία. Το θέμα είναι να υπάρχει κάτι μέσα στο σύστημα το παγκόσμιο σήμερα αυτής της αταξίας που να μπορεί να σταθούμε και να δούμε ότι δίνει με κέρδο. Υπάρχει. Στις ομονές που έτσι ελεγχθεί δημιουργούνται κινήματα από τα κάτω, τα οποία κάνουν διάφορες δράσεις. Χαρακτηριστικοί μαζεύονται και έχουν δώσει το σύνθημα, πάρτε τα λεφτά σας από τις τράπεζες και πηγαίνετε τα συντηρητικές. Να τους χτυπήσουμε και να τους κρεμίσουμε από κάτω. Εκεί που φωνάνε. Στην Αγγλία, εκατοντάδες χιλιάδες εγγλέζοι, αυτά τα δεν πρέπει να είναι το 8, δεν υπάρχει περίπτωση που καταλαβαίνετε αυτά. Δηλαδή να τα λένε. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεταιρίζονται και παίρνουν την παραγωγή, την αγροτική και την κατανάλωση στα δικά τους χέρια. Στην Ισπανία, από το 1956, που ιδρύθηκε ο πρώτος συνεταιρισμός των Μοντραγών στην χώρα του Πάσκου, έχει γίνει ένας τεράστιος όμιλος συνεταιρισμών, που σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην Ισπανία, συνεισφέρει στις συνεταιρισμοί της κοινωνικής αλληλεγγύης οικονομίας. Λέγοντας στη λέξη συνεταιρισμό, μην πάει το μυαλό σας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας, καμία σχέση. Η λέξη είναι η ίδια. Θα σας πω και όπου βρεθεί εννοώ, λέγοντας συνεταιρισμό, κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας. Στην Ελλάδα, συλλογικότητες σε όλη την Ελλάδα, σε μικρότερη και μεγαλύτερη κλίμακα, επιχειρούν να στήσουν συνεταιριστικά εγχειρήματα, τα οποία στηρίζονται στη λογική του δεν θέλω να κερδίσω, θέλω να είμαι κλέβο. Στείνονται συνεταιρισμοί καταναλωτικοί και στη Θεσσαλονίκη. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, που τώρα στείνεται και έχει προχωρήσει με ενθουσιασμό ο κόσμος, το δέχτηκε, όπου θα στηθεί συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ, το οποίο θα παίρνει κατευθείαν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας στα προϊόντα, στο ράφι, χωρίς να μεσολαβεί ο χοντρέμπορος και ο μεσάζοντας. Οι τιμές θα είναι χαμηλές, το κέρδος που υπάρχει ανάμεσα και το παίρνει σήμερα ο χοντρέμπορας θα μοιραστεί ανάμεσα στον αγρότη και στον καταναλωτή. Ο στόχος δεν είναι κερδίσει κανείς τους υπόλοιπους. Ο στόχος είναι να μην το κλέβει. Η κίνηση 136 που είπε ο πρόεδρος προηγούμενα στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει και αυτή τη στιγμή, βασίζεται να είναι εξής. Τι σε ό,τι άλλο θέλετε να κάνετε, να πουλήσετε την ΕΙΑΚ, το 40% της ΕΙΑΚ και το management στις γαλλικές εταιρείες, στις πολυεθνικές, με 25 χρόνια που αυτές που πούλησαν τον δώρο στη Γαλλία, στη Γερμανία και παντού, επί 25 χρόνια, τα κάνανε τόσο χάλια σε τιμές και σε ποιότητα νερού, που σήμερα παντού επαναδημοτικοποιούνται. Το Παρίσι, το Βερολίνο, η Λιόν, το Μπορντό παίρνουν πίσω το νερό τους ιδιώτες που ξαναγοράζουν, διότι ούτε νερό είχαν καθαρό, διότι έχουν προσωπείο τις εταιρείες και τα τιμολόγια ήταν 5 και 7 φορές πάνω. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει μια τέτοια εταιρεία μέχρι για να το κάνει αυτό στη Θεσσαλονίκη στην ΕΙΑ και στην ΕΙΑ της Αθήνας. Και αυτό θα το κάνουμε για ένα ποσό που είναι με το ζόρι τα κέρδη της εταιρείας μιας πενταετίας. Αυτό παίρνει σε κάθε δρόμο, σε κάθε προηγούμενο, 136 ευρώ, και το κοινό μας της. Και η πρόταση η οποία έχουμε βάλει κάτω και αναπτύσσουμε στη Θεσσαλονίκη είναι με 136 ευρώ κάθε νοικοκυριό, μπορεί να πάρουμε εμείς στην ΕΙΑ. Μέσα από το σύστημα συνεταιρισμών για κάθε δήμο. Γιατί δεν είναι αυτό, είναι πολύ του πολιτικού συμβουλίου που υλοδοτούνται. Η ίδια φιλοσοφία πάει και στα σπίτια. Θέλουν να μα στήσουν παντού όπω σε κάτι. Θα ξέρετε τι σέρνει για πρόβλημα με το χιτά. Τα παράγουμε αυτά από εδώ το παράδειγμα πολύ γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, δεν είναι το παιχνίδι και τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πέρα από το πολιτικό θέμα που το πω αμέσω μετά και να κλείσω, υπάρχει το θέμα τι κάνουμε ακριβώ. Η δημοκρατία και η κοινωνία δεν αλλάζουν τι εκλογέ. Αν η κοινωνία μπορούσε να βρει τι εκλογέ, πιστέψτε με, θα τι είχαν απαγορεύσει τα παράγοντα. Λοιπόν, το θέμα είναι τι γίνεται ανάμεσα στι εκλογέ. Σκουπίδια. Η χειρότερη λύση που υπάρχει είναι η χιτά, η κομμεντέρα. Η αμέσω χειρότερη, δηλαδή η καλύτερη του χιτά, είναι τα δοστά σε κάψα. Τα σκουπίδια κάψα να βρει σε κουκκί ενέργεια.
Μπορούμε να τα στήσουμε εμείς τώρα στο κτίριο για να τα γυρίσουμε. Δεν έχουμε κάτι. Το κράτος παράγει όταν έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι παράκριβες επενδύσεις. Είναι η τέταρτη δεύτερη λύση που θα σας κάψει το σπίτι και παραγωγή τη συνέχεια. Άρα ποιος το κάνει. Δεν υπάρχει μια σημεία. Ιδιώτες. Ιδιώτες είναι οι πολιτικές εταιρείες σε συνεργασία με τους εθνικούς μας εργολάβους. Έτσι ακούγεται. Δεν μας ενδιαφέρει από εκεί. Είναι ιδιώτες παράγωγοι. Αυτό έχει ένα κόστος που είναι 240-250 ευρώ τόνο. Έναν οικογενειακό, μια οικογένεια τετραμιλής, έχει το χρόνο περίπου 2 τόνους στην κούρια. Άρα θα πρέπει να πληρώνει κάθε οικογένεια τετραμιλής, κάθε χρόνο, για τις μελέτες που πήραν στα κάτω με ρόμι πέρμα, 500 ευρώ ένα μήνο, χαράξει. Εν μέσω κρίσης. Με τους μισθούς όπου πάμε και όπου θα πάμε. Και πάμε τώρα παρακάτω. Η ξενούργη έχει μετά το 2013. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του Ναπούλου 20 χρόνια και η Ελλάδα μόλις προχτές πέρασε ένα νόμο όπου λέει ότι υπάρχει μια ιεραρχία, μια ιεράρχηση των μεθόδων για την διαχείριση των απορριμμάτων. Πρώτη, η μείωση των απορριμμάτων, δεύτερη, είναι η επαναχρησιμοποίηση, να ξεχρησιμοποιήσουμε ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μετρήσουμε να αποκλειστοποιήσουμε. Αν τα κάνουμε αυτά τα τρία μαζί, και αν τα κάνουν οι πολίτες ή ένα Δήμο, και αν δεν θέλει ο Δήμος να τα κάνουν στην θεσμή που ετών, βγαίνει ένα κόστος αρχικό του πρώτου χρόνου για τις εγκαταστάσεις 60 ευρώ το κεφάλι. Το κάνει για να λειτουργήσει το σύστημα την πρώτη χρονιά θέλει ένα 15 ευρώ. Συνολικά 75. Την πρώτη χρονιά. Εξαιτία και εγώ ξαναλέω ότι πάει σε καταστάσει να συστηθεί το σύστημα και άλλα 15 θα λειτουργικά έσοδα. Συνολικά 75 ευρώ ο καθένα. Ναι, από το τέλο του χρόνου θα πάρουν επίση 75 ευρώ γιατί είναι την ανακύκλωση στα πουλάστα. Γιατί τα πουλάστα δεν είναι ίδια με το καθένα. Ότι έχει ανακυκλώσει το κομπό και έχει συμμετέχει. Συμπέρασμα μέσα σε ένα χρόνο τη αποσβέση. Για την επόμενη χρονιά βγάζει ο καθένα 60 ευρώ και έπειτα κάθε άτομο. Η καταναλωτική οικογένεια θα βγάλει 240 ευρώ. Το πιάνει, κοιτάξτε, ότι αν μόνοι μα κινηματοποιηθούμε, κουνηθούμε και στήσουμε συνεδρισμού να διαχειριστούμε τα δικά μα σκουπίδια, λέγοντα ότι δικό μου είναι το σκουπίδι, δεν στο δουλειά θα φέρει, θα στήσουμε το κουμάνι που κάνει στο λογό. Δεν κατάλαβα, το ότι δεν έχουν πάει στα πούλα, δεν στο δίνω. Στήνω συνεδρισμό και τι σημαίνει αυτό, μια καταναλωτική οικογένεια θα βγάλει κάθε χρόνο 240 ευρώ. Αν δεν το κάνει και καθόλου και του κοιτάμε από τα νεκρή και παίζουμε με το τηλεκοντρόλ, θα μα ζητάνε 500 ευρώ κάθε χρόνο για να κάψουν. Και αυτό είναι ουσία που δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει με του συνεδρισμού θα αλλάξουν την κοινωνία. Όχι. Η συνεδρισή είναι ο συνεργασμό. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Η οικονομία δεν υποστηρίζεται στι κοινωνικέ ανάγκε και σε ένα κοινωνικό που δεν προσπαθεί ο ένα να εκμεταλλευτεί τον άλλο, αλλά είναι αλληλέγγυο με τον άλλο. Συνεδρισμοί που στηρίζονται ένα άτομο, μία ψήφο και όχι κερδοσκοπίε βάσει τη πολιτική κοινωνία. Ο οποίο αποφάσει πρέπει να είναι δημοκρατικά, ο καθένα είναι μία ψήφο και αποφάσει πρέπει να συνελέσει και όχι από τα διοικητικά συμβούλια του συνεδρισμού. Τίποτα δεν αποφασίζει το δεύτερο σύνολο συνεδρισμού, αλλά αποφασίζει η συνέλευση του συνεδρισμού που γίνεται συνέχεια και όχι μία φορά στα 4 χρόνια. Και όπω το μεσοδιάστημα τα λαμόγια μπορούν να κάνουν το χέρι, για αυτό το πράγμα μιλάμε, για τέτοιου συνεδρισμού μιλάμε που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο με 800 εκατομμύρια μέλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 800 εκατομμύρια δεν υπάρχουν σε τέτοιου συνδυασμού από τον κόσμο. Έχουν δημιουργήσει 100 εκατομμύρια θέσει εργασία. 20% θέσει εργασία παραπάνω από αυτέ που προσφέρουν οι πολιτικέ. Αυτό είναι ο συνδυασμό στον πλανήτη. Και το οποίο βεβαίω είναι να το ακούσετε στο δελτίο των 8 ούτε στο Σκάι και στο Μέγα. Και αυτό είναι το σήμερα που γίνεται στην Ελλάδα και φυσικά δεν παίζει. Θα το βρείτε μόνο από αυτό που χρειάζεται για την υπόθεση. Και είναι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε. Να κινητοποιηθούμε δηλαδή. Αυτό βεβαίως πρέπει να μετασχηματιστεί και πολιτικά. Πολιτικά σημαίνει τι. Αν δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα, δεν θα τον βρούμε ποτέ. Το πολιτικό προσωπικό που σήμερα καθόμαστε και παρακολουθούμε και λέμε κάνει αυτός, εκείνος, ο παράλογος, το παράλογο κόμμα, μα δύο λεπτά. Τι περιμένει. Το σύστημα που βγάζει τους εκπροσώπους, η υπεράσπιση του, θα σου αναδείξει αυτό που θα ανατρέψει το σύστημα. Πλάκα κάνουμε. Οι πολιτικές ηγεσίες ήρθαν από τα κοινωνικά κινήματα μέσα στην εργασία, τέτοιες που σας λέω από τα κάτω, και αλλιώς δεν μπορεί να τους δούμε ποτέ. Και πρέπει εμείς το επιδιώξουμε. Επειδή το παρατράβησα, θα ήθελα να μου δώσετε μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να σας πω δύο κουβέντες. Όχι εγώ, να σας διαβάσω δύο κουβέντες. Η λύση βρίσκεται στην δικιά μας δράση, την καθημερινή. Δεν υπάρχει λύση κάθε 4 χρόνια της εκλογής. Αυτό έρχεται να έρθει σαν να δέσει με αυτό που θα κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό που θα κάνουμε κάθε μέρα όλοι εμείς είναι που θα δώσει τη λύση στην περίπτωση του εκλογών, του όλοι μαζί. Ό,τι συμβαίνει σήμερα και ό,τι συνέβη επίσης και στην προηγούμενη κρίση
είναι ότι αν το επαναλάβουμε, θα κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος. Δύο πράγματα θα συζητήσω από δύο ανθρώπους. Το ένα είναι ο Πλάτων. Είπε ότι αν θέλεις να μη κυβερνάνε, μάλλον αλλιώς το είπε, είπε ότι η τιμωρία σου, επειδή δεν ασχολείσαι με τα κοινά και την πολιτική, είναι να σε κυβερνάνε και τότε σου. Και κλείνω με τα λόγια του Γκράμψη. Ο Αντώνιο Γκράμψη, 100 χρόνια πριν, όταν έστεισε την πρώτη μικρή συγκεκριμένη στον πόλεμο, έδωσε ένα κείμενο από τη φυλακή με τον τίτλο Οι Αδιάφοροι, λέγοντα πέντε πράγματα σε σχέση με το τι έπρεπε να γίνει τότε. Δεν γίνανε. Κανείς δεν απολύτησε. Αυτό που περίπου κάνουμε και εμείς σήμερα και θα πρέπει να ξεκινήσουμε, το δείξει ξανά που ξέρετε. Ποντίξει λοιπόν την κρίση και στον πόλεμο. Την κρίση, συγγνώμη, στον πόλεμο, τότε, και σα διαβάζω λίγε σειρέ, λίγα δευτερόλεπτα υπομονή και αποκλείσει. Λέει ο Γκράμψη, η αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της ιστορίας. Η αδιαφορία δρά δυνατά πάνω στην ιστορία. Δρά παθητικά, αλλά δρά. Είναι η μυρολεθρία. Αυτό που συμβαίνει, το κακό που πέφτει πάνω σε όλους, συμβαίνει γιατί η βάση των ανθρώπων απαρνείται την πρόκλησή της. Κάποιοι καψουλίζουν αξιοθρύνητα, όπως και σήμερα δηλαδή. Άλλοι βλαστημάνε έχει ιδέα. Αλλά κανείς ή για να ρωτιούνται, αν είχα κάνει και εγώ το χρέος μου, αν είχα προσπαθήσει να επιβάλλω τη βούλησή μου, θα συνέβαινε αυτό που συνέβαινε. Πιστεύω ότι το να ζεις σημαίνει να συμμετέχεις στα κοινά. Η αδιαφορία είναι αφηρία, είναι παρασυντισμός, είναι θηλία, δεν είναι ζωή. Συμμετέχω στα κοινά, ζω. Και λέει, μέσα σε αυτή την πόλη, η κοινωνική αλυσίδα δεν παρέμει τους λίγους. Μέσα σε αυτήν κάτι συμβάν δεν οφείλεται στην τύχη, στη μοίρα, να είναι ευθείας έργο των πολιτών. Δεν υπάρχει μέσα στην πόλη κανείς που να στέκει να κοιτάζει το παράθυρο ενώ είναι ήδη θυσιάζεται. Ζω, συμμετέχω στα κοινά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νικολάου για τη συμμετοχή του στην σημερινή εκδήλωση και την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Θα ήθελα να καθυστερήσουμε να ξεκινάμε με τον κύριο Καζάκη να ακούσουμε τα όσα ενδιαφέροντα έχει να μας πει γι' αυτό. Στην Ελλάδα, ωστόσο, πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση το πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποιο ακριβώς σκαλοπάτι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Όχι μακριά, τους επόμενους 2-3 μήνες. Όπως ξέρετε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για να επιβάλλει τις πολιτικές συμφωνίες και οικονομικές συμφωνίες που έρχονται από το εξωτερικό, ή αν θέλετε, από την κοινή εταιρεία της Ευρωζώνης στους τραπεζίτες και τις αγορές, φρόντισε μετά τη διαπίστωση του γεγονότος ότι η μαζική λαϊκή αντίδραση έχει πάρει πλέον καθολικά χαρακτηριστικά, να μας φορτώσει τον κύριο Τραπεζίτη να ανάβει ο κύριος Τραπεζίτης απευθείας στην εκκλησία της χώρας, διότι πώς το κάνει το πολιτικό προσωπικό, μάλλον είναι λίγο για αυτή τη δουλειά και μας έφεραν τον κύριο Παπαδόπουλο. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, ένας παλιός νομοδιδάσκαλος της δεκαετίας του 50 έλεγε στους φοιτητές του καθόλου ούτε αριστερό, ούτε το παρακολουθά, συντηρητικός ήταν ο άνθρωπος, συγκεκριμένα βασιλικός επίτροπος, αλλά συνήθιζε να λέει στους φοιτητές του ότι, και το γράφει στα βιβλία του, ότι ο νόμος όποτε είναι χρήσιμος σε μια άρχουσα τάξη, η άρχουσα τάξη τον δίνει. Όποτε η άρχουσα τάξη βρίσκει τον νόμο δύσκολο, ώστε να επιβεβαιώσει τους στόχους της, απλά το καταργεί. Αυτό ήταν και το Σύνταγμα, την έννοια τάξη της χώρας, την νομιμότητα, όλα αυτά που συνηθίζαμε να λέμε ιερά και όσια και απρόσβλητα και όλα αυτά τα πράγματα, είμαστε καθώς πλήρως αμυνίες. Ό,τι γουστάρουμε να δείτε. Κάνουν ό,τι γουστάρουν να αποφασίζουν, ό,τι γουστάρουν να επιβάλλουν. Άλλωστε, η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν
βασίζεται έστω και σε αυτό το σύνταγμα του έργου. Δεν έχει συνταγματική νομοποίηση, όπως και βεβαίως δεν έχει καμία εδραϊκή νομοποίηση. Γιατί όμως φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Για τον απλούστατο λόγο που πήγαμε να προχωρήσουμε στη φάση νούμερο 2. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια κρίση και επειδή έχει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες για το ζήτημα αυτό, το τρόπο που εκδηλώνεται και επικλιμακώνεται αυτή η κρίση, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα επιτελεία των διεθνών αγορών, είτε πολιτικά είτε οικονομικά, έχουν διδαχθεί από τις προηγούμενες κρίσεις. Και ξέρω ότι σε συνθήκες όπου κυριαρχεί το πρόβλημα της υπερχρέωσης, όπως για παράδειγμα συνέβη στη δεκαετία του 80 με την Εθνική Αμερική, όπου τα μεγάλα χρέη εξώθησαν πολλές κυβερνήσεις και λαούς να θέσουν ριζοσπαστικά αιτήματα μπροστά τους. Και επειδή το κράτος στο διεθνές βάση του διεθνούς δικαίου, και το τέλος πάντων έχει κατακτήσει η ανθρωπότητα τους αγώνες στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε άνεση πληρωμής και να βρει χιλιάδες λόγους για να το κάνει, χωρίς κανένας από τους δανειστές να μπορεί να το κυνηγήσει. Γι' αυτό τους απασχόλησε σοβαρά, ειδικά από τη δεκαετία του 90, απασχόλησε πάρα πολύ από την απόλυτη ελευθερία, πώς να βρουν έναν υπερεθνικό, υπερκρατικό μηχανισμό όπου είναι κάτι ανάλογο όπως είναι το άρθρο 99 στα πλαίσια του εθνικού δικαίου. Βάζουμε την εταιρεία εκεί, την εκποιούμε, διασώζεται βεβαίως ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και εκποιούμε όλους άλλους. Τα περιοριστικά, τους εργαζόμενους, ό,τι υπάρχει, προμήθειες, τα πάντα. Σκεφτήκανε πολύ. Υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση στην εταιρεία του 90. Το πρώτο σχέδιο ήταν να αναλάβει το ΔΝΤΑΦ να παίξει αυτό το διεθνές νομισματικό ταμείο. Όμως το ΔΝΤΑΦ ούτε τα απαραίτητα εργαλεία είχε, ούτε την νομοποίηση εκείνη που χρειαζόταν για να μπορεί να παρέμβει με τέτοιο τρόπο και να θέσει σε επίλυση στη χώρα. Ήξεραμε τι κάνει το ΔΝΤΑΦ, αυτό που είναι γνωστό ότι κάνει δεκαετίες τώρα. Έμπαινε σε μια χώρα και τη λιάνιζε. Αλλά δεν μπορούσε να τη θέσει επίλυση, σε διαδικασία επίλυση. Έτσι λοιπόν έπρεπε να στηθεί ένα τέτοιο μηχανισμό. Αυτό ο μηχανισμό δόθηκε η ευκαιρία να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια δηλαδή τη Ευρωζώνη αφενός και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης, τα κράτη από τη στιγμή που συμμετέχουν εκχωρούν όχι απλά τη νομική τους κυριαρχία σε μεγάλο βαθμό στην Ευρωζώνη, αλλά τα βασικά μακροοικονομικά εργαλεία που ασκούν πολιτική. Παραδοσία χαρακτήρα. Δημοσιονομική πολιτική, ιστορική πολιτική, φυσικά το νόμισμα, πρώτα και κύρια. Άρα υπήρχαν όλα τα στοιχεία εκείνα ώστε να στήσουν τον μηχανισμό μαζικής εκποίησης κρατών. Τα κράτη δηλαδή που μπαίνανε υποχρεωτικά. Γιατί μαζική εκποίηση? Γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, τουλάχιστον κανένα τραπεζίτη ή καμία διεθνή αγορά δεν μπορεί να πάρει απόφαση καταστροφή κεφαλαίου που μπορεί να αποδώσει κέρδος. Το πρόβλημά του δεν είναι να εισπράξουν ακρίβεια. Το πρόβλημά του είναι εμεί να συνεχίσουμε, μάλλον οι λαοί και οι χώρε, να συνεχίσουν να του πληρώνουν. Και αν δεν μπορούν να του πληρώσουν, να επιληθούν τα περιουσιακά στοιχεία ώστε να αποδώσουν αξία στα κεφάλαια. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Η κλασική φιλοσοφία του κομμουνισμού. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο. Φυσικά πειραματόζωσε η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα πειραματόζωσε? Πρώτον, υπήρχε μια αντικειμενική βάση. Όντως η χώρα είχε οδηγηθεί σε κατάσταση εκρητική μέσω της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Το δημόσιο χρέος απορροφούσε περίπου το 45% σε ετήσια βάση από το ΑΕΠ της χώρας στις τοποχρεωτήσεις. Είχαμε φτάσει σε σημείο δηλαδή και εξ αυτού του λόγου εξαρτώμασταν από τις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, αυτό είναι το ειδικό το σχήμα. Καταλαβαίνουμε τώρα ποιοι θα αποφασίσουν όλα αυτά και ποιοι δανειζόμαστε και ποιοι κάνουν την ιστορία αυτή. Λοιπόν, εξαρτώμασταν δηλαδή από το να βρούμε δάνεια για να πληρώσουμε τα παλιότερα δάνεια. Όπως ένα νοικοκύρηση, μια νοικοκυρηση επιχείρηση, που προκειμένου να αποφύγει το φαλιμέντο, την αναγκαστική δηλαδή διαδικασία καθάρισης, έτρεχε στις τράπεζες και έλεγε παιδιά, δώστε μου δάνεια. Για να πληρώσω τα παλιότερα. Όταν έσκασε η ιστορία του κράτου του 2008 και κλείσαν οι αγορές δανεισμού, η Ελλάδα βρέθηκε επιξήλου κρεμάμενη. Δεν μπορούσε να πουλήσει ομόλογα, δεν μπορούσε να βρει νέα δάνεια και έτσι έκατσε το όλο ζήτημα. Όταν λοιπόν προέκυψε αυτό, άρχισε πλέον να αντιμετωπίσει την πιθανότητα το παγκόσμιο σύστημα να ακολουθήσει ένα ντόμινο μεγάλων χρεοκοπιών, όπου στις μεγάλες χρεοκοπίες
συμβαίνει το εξής. Να το πω εξής. Να το πω παραστατικά. Η χρεοκοπία στην πραγματικότητα είναι ένα reset του συστήματος. Σαν στους υπολογιστές, πατάνε το κουμπάκι, όταν κρασάρει το. Πατάς το κουμπί και κάνεις ένα reset στο σύστημα. Το ενδιαφέρον όμως αυτής της ιστορίας είναι ποιος πατάει το κουμπί για να κάνει το reset υπέρ πιανού. Και εκεί δεν είναι ξεκάθαρο ότι πάντα η άκουσα τάξη, το δεδομένο πολιτικό σύστημα κτλ. Να το κάνει αυτό. Γιατί υπάρχουν δύο λαοί. Είναι διαβολεμένη η ιστορία αυτή. Έχει το να στάθει το παράδειγμα. Έτσι. Οπότε πρέπει να φτιάξει ένας μηχανισμός γρήγορα να μπορούν να πάρουν τα κράτη αυτή, να μπουν σε καθάριση, να κερδίσουν αφενός και να τσακίζουν τη δυνατότητα οποιοδήποτε λαού να επιχειρεί να κάνει reset στη χώρα του, στο σύστημά του, στον τρόπο δηλαδή που λειτουργεί συνολικά η οικονομία του και η κοινωνία του. Αυτό έγινε με το μνημόνιο νούμερο 1 και τη διαδικασία στην οποία μπήκε η χώρα. Κανένα από τα δεδομένα, και τονίζω και φαντά, αν χρειαστεί να το συζητήσουμε στη συζήτηση παραπέρα, κανένα από τα οικονομικά δεδομένα της οικονομικής ύφεσης που δεχόταν η ελληνική οικονομία συμπεριλαμβανομένου και του χρέους μέχρι το 2009 δεν δικαιολογούσε την ένταξή μας σε αυτό το λεγόμενο μηχανισμό θέσης. Κανένα. Ακόμη και το δημόσιο έλλειμμα, για το οποίο βεβαίως ακούσατε το 15,4 μας το βρήκανε, τώρα βεβαίως ψάχνουν να βρουν ποιος το μαμεθόδευσε, ποιος ιστορίες και όλα αυτά. Εντάξει, για όσους παρακολουθούν τα νούμερα, ξέρουν ότι διαβάζουν νούμερα, ξέρουν μεθοδεύσεις που έγινε, το αριστερίσκο που έχουν γίνει πολύ, φωνάζανε, κάποιοι από εμάς φωνάζανε πολύ πριν εμφανιστεί η κυρία Γεωργαντά και πάρα πολλοί άλλοι επιστήμονες που δικαίως φωνάζουν και είπαν τι κάνετε ρε παιδιά εδώ πέρα στην Κέρια. Αλλά γιατί μπήκαμε σε αυτό το εξαρτώδοκι, ενώ ακόμη και με αυτό το έλλειμμα του 15,4, όταν η Ιρλανδία παρουσίασε έλλειμμα 32,7% στο ΑΕΠ. Αλλά στην Ιρλανδία τις βάλαμε το μνημόνιο και τις πολιτικές, αλλά κανένας από τους πολιτικούς τους δεν δέχτηκε να υπογράψει τα ελληνική σύμβαση, ανάλογη με τη δική μας. Κανένας. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατέληξε να έχει κόμμα το 3%, το πρώην κυβερνών κόμμα, το οποίο συνετρίβει ιδιωτικά, που έφερε το μνημόνιο στην Ιρλανδία, έλεγε ότι έτσι και υπογράψω εγώ μια ελληνική σύμβαση, αύριο το πρωί δεν ζω. Θα τον καθάρισα. Λοιπόν, όταν και στην Πορτογαλία έγινε παρά το γεγονός ότι στις διεθνείς δυνάμεις σε σχετικό πολιτικό επίπεδο στην Πορτογαλία ήταν υπέρ των μνημονιακών δυνάμεων, διότι δεν υπήρχε τότε καμία αντιμνημονιακή δύναμη. Δηλαδή μια πολιτική δύναμη που να ήταν ενάντια στο μνημόνιο. Τώρα είναι μια πολιτική δύναμη. Από τα κάτω. Και μέσα από διασπάσεις αριστερών οργανώσεων και φτιάχνουν μαζί με συνδικάτα και φτιάξαν ένα νέο κίνημα πραγματικά που βάζει όχι απλά αντιμνημονιακά, αλλά και πιο προθυμένα κίνημα. Λοιπόν, αν ακούσατε, ο κύριος Παπανδρέου, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, λέει και ξαναλέει όλο αυτό το διάστημα ότι η μεγάλη συνεισφορά του κόμματός του και της κυβέρνησής του είναι ότι εξανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, να στήσει αυτό το μηχανισμό το οποίο δεν είχε. Ναι, αυτή ήταν η εντολή την οποία εκτέλεσε εκ μέρους των Αμερικανών. Ουάσιγκτον προσέδωσε αυτό. Πρέπει να υπήρχε μηχανισμός για χρήση χρεοκοπιών των κρατών. Γιατί είναι αυτός ο διαβολεμένος ιστορία. Είναι λάι. Σε συνθήκες χρεοκοπίας δεν ελέγχει τις καταστάσεις. Και μπορούν να σου γυρίσουν πράγματα και θέματα. Όπως για παράδειγμα το κίνημα της καταγένειας στην Λατινική Αμερική με 11 χώρες να διαγράφεται μαζικά το χρέος. Άντε τώρα πιάστε σου. Και ξανά χρειάστηκε το ίδιο η Αμερική να τους δώσει 45% πραγματικό κούρεμα στο χρέος και μετά άλλο ένα 50% κούρεμα στο χρέος. Βέβαια το πληρώσανε πολύ ακριβά με τις εφαρμογές της οικονομικής πολιτικής και του οικονομικού φιλελευθερισμού στην Λατινική Αμερική και οδηγήθηκαν λίγο και λίγα και χώρες αυτές. Αλλά ξαναγκάστηκαν οι Αμερικανοί να θάψουν τις Αμερικανικές τράπεζες προκειμένου να μην θάψουν τα συμφέροντα γεωπολιτικά και οικονομικά στην Λατινική Αμερική λόγω αυτού του κινήματος. Αυτό δεν έπρεπε να ξαναξηγεί. Και έτσι ξεκινάμε με αυτή την ιστορία. Στο πλαίσιο πρώτη βάση του νέου μνημονίου, αν μάλλον πριν από αυτό, θα πρέπει να ξέρετε ότι ένας δανειστής, ο δανειστής ενός κράτους, το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, η ιδιωτική περιοχή που δανείζει ένα κράτος ή αγοράζει ομόλογα ένας κράτος, διαφέρει ως προς το δανειστή που δανείζει ιδιωτικό επιχειρηματικό ή επιχείρηση ως προς τον εξής έναν παράγοντα. Δεν μπορεί να θέσει το κράτος σε καθάριση.
Διότι το κράτος δεν είναι μια οποιαδήποτε, ένα οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο. Το κράτος εκφράζει λαό. Και ο λαός, τα συμφέροντά του, με βάση το διεθνές δίκαιο, αυτό το υπάρχον διεθνές δίκαιο που έχουμε, είναι υπεράνω των οικονομικών συμφερόντων οποιοδήποτε, οποιασδήποτε κατάσταση. Και άρα το κράτος έχει ασυλία λόγω άσκησης ελληνικής κυριαρχίας. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε οι Ελλήνες. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βουλευτούν το πρώτο μνημόνιο και δεύτερον να υπογράψουν την πρώτη σύμβαση ελληνικής εκπρόνησης, όπου με το άρθρο 14 παράγραφος 5 απεμπολούσαν ανεφόρον και ανετάκλητα την ασυλία λόγω άσκησης ελληνικής κυριαρχίας. Αυτό για πρώτη φορά συνέβη από κράτος προς ιδιώτες επενδυτές και ως προς το κράτη δανειστές. Αυτή ήταν η πρώτη φάση του σχεδίου εκποίησης της χώρας. Το πρώτο μνημόνιο έφερε τα αποτελέσματά του. Ποια ήταν τα αποτελέσματά του? Αυτά που είχε εξ αρχής ως στόχο. Βεβαίως, ο στόχος δεν ήταν να φέρουμε το, να μειώσουμε το δημοσιονομικό έλεγχο κλπ. Αυτά είναι φωνακτή στόχη. Η πραγματική στόχη ήταν να φέρει έναν ολόκληρο λαό σε απελπισία. Να τον οδηγήσει σε πλήρες αντίθεση. Γιατί? Διότι όπως λέει το εγχειρίδιο εφαρμογής πολιτικών αυτού του τύπου, το οποίο έχει εκδώσει και μπορείτε εύκολα να το δείτε ακόμη και στο διαδίκτυο, γιατί υπάρχει ακόμη και σήμερα, το 1996, ο ΟΣΑΚ, η περιοχή ο οποίο αποκτάται την περιοχή εκεί, στο ΟΣΑΚ, ο Υπουργός Οικονομικών Προφάνως, ο πρώτος προφάνως, έχουμε αποκτικούς τελείως. Λοιπόν, λέει, το πρώτο βήμα στην εφαρμογή διαφορετικών μεταρρυθμίσεων που μπορούν να υπάρχει, που δημιουργούν σοβαρό κοινωνικό κόστος, είναι να δημιουργήσεις κατάσταση γενικευμένης ταραχής στην κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οδηγείς σε αδιέξοδη κοινωνία. Αυτό που λέμε πρακτικά, τη βάση να σκέφτεται με ροδούλη, με ροφάει, αν θα μπορεί να συγκρατήσει ή όχι μισθό, σύνταξη ή αξία, για να μην σκεφτεί το χοντρό παιχνίδι που παίζεται το ευρύτερο. Δηλαδή, τα περιουσιακά στοιχεία. Τα σημικά και τα χρυσαφικά του σπιτιού. Γιατί εκεί ήταν το μάτι εξ αρχής των τοπογλύφων. Καθότι, πώς θα το κάνουν, όσο και αν στείλανε τον Έλληνα, όσο και αν το στήριξαν τον Έλληνα, τον πικρό μεσαίο, τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον νέο, δεν μπορούν να βγάλουν αυτά που χρειάζεται για να πληρώσουν τα δάνεια. Τούμπα να μας φέρουν και να μας χτυπάνε κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση να μαζέψουν αυτά τα χρήματα. Θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2012, εάν απομειωθεί το χρέος κατά 100 δισεκατομμύρια με αυτόν τον τρόπο που πάρα το κάνουν, που είναι η οικονομική απομείωση, είναι μια μεγάλη ιστορία, θα το συζητήσουμε μετά. Αν το καταφέρουν αυτό το πράγμα και το καταπτώσουν, ξέρετε πόσα είναι τα τοποχρεωτήσια που πρέπει να πληρώσει το ελληνικό κράτος μέσα στο 12, αφού απομειωθεί το χρέος. 79 δισεκατομμύρια. Προσδοκόμενα έσοδα του κρατικού προπολογισμού 53 δισεκατομμύρια. Τακτικές δαπάνες προϋπολογισμού προβλεπόμενες. Έτσι, 54 δισεκατομμύρια. Από πού? 79 δις, αν απομειωθεί το χρέος. Αν δεν απομειωθεί, χτυπάει 85 λεπτά και. Λοιπόν, και αυτό θα σας δείξω μετά πώς αυξάνει το χρέος για να καταλάβουν το μέγεθος της απάτης που αυτή τη στιγμή συντελείται σε βάρος του ελληνικού λαού, ώστε να το φέρει σε ίδια κατάσταση, ώστε να το αρπάξει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Γιατί εκείνη είναι η ιστορία. Πώς πραγματικά τα συσσωρευμένα κεφάλαια, τα ενιακά κεφάλαια, θα μπορούν να αποκτήσουν πραγματική ηλικία αξία. Δηλαδή απόδοση. Γιατί αν αυτά είναι νεκρά, δηλαδή δεν παρέχουν απόδοση, είτε τα έχουν, δεν τα έχουν. Μαλλόφυλλα. Λοιπόν, η πρώτη φάση ήταν αυτή. Φέρνουμε σε απελπισία το λαό. Δημιουργούμε συνθήκες βαθύτερης σύγκρισης, ώστε να έρθουμε μετά και να πούμε: φταίτε εσείς, γιατί δεν εφαρμόζετε αυστηρά το μνημόνιο 1. Τώρα. Όμως το μνημόνιο 1 μας οδήγησε σε μια ύφεση η οποία είναι πρωτοφανής για τα οικονομικά χρονικά της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσημη ανεργία την υψηλότερη στην Ιφίλιο, στον Ιφίλιο, στην Ιφίλιο. 22,7 υπολογίζεται επίσημα και πρέπει να προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να μην το δημοσιεύσουν, γιατί έχουμε μείνει στην καταγραφή της ανεργίας τον Νοέμβριο του 2011. Είμαστε τον Νοέμβριο του 2011. Ούτε η Μποτσουάνα δεν έχει τέτοια καθυστέρηση στα στατιστικά στοιχεία. Γιατί το πραγματικό νούμερο είναι εφιαλτικό. Το νούμερο, το τρέχον. Λοιπόν, είναι εφιαλτικό. Και πάλι με τον τρόπο που μετράνε την ανεργία. Έτσι. Δεν μετράνε. Ένα μεροκάμα που να κάνει τη βδομάδα δεν σε μετράνε άνεργο.
Λοιπόν, 22,7 έχουμε την υψηλότερη ανεργία στην Ιφίλιο, ειλικρινά, και την υψηλότερη ανεργία που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική επικράτεια από την αρχή που κρατάνε συγκροτημένα στατιστικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία, δηλαδή τα μέσα των 15 ώρων. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην κατοχή, η ανεργία ήταν μικρότερη από σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται φαινόμενο όπου η απασχόληση σαν ποσοστό του πληθυσμού της χώρας να είναι σε τόσο χαμηλό ποσοστό. Έφτασε η απασχόληση, η συνολική απασχόληση, το εργατικό δυναμικό να το πούμε έτσι της χώρας, να είναι πολύ κάτω από τα 4 εκατομμύρια. Φτάνει τα 3.500-3.600. Σε 11 εκατομμύρια πληθυσμούς. Δουλεύουν 3 εκατομμύρια για να συντηρήσουν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Πληθυσμό μάλλον. Καταλαβαίνουμε πόσο επιδεινώνεται αυτή η δραματική κατάσταση. Επιπλέον. Τρίτο στοιχείο. Με βάση την πολιτική του μνημονίου, τα 2 εκατομμύρια Έλληνες που ήταν κάτω από το επίσημο όριο από όλες τις φορές, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις, εγώ δεν σας λέω τις δικές μου εκτιμήσεις, επίσημες μετρήσεις είναι αυτές, στην τελευταία δεκαετία, μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο. Τα 2 έγιναν περίπου. Τέλη του 2010. Σύμφωνα με τις προεκτιμήσεις της νέας έρευνας του ΕΕΚΑ, που κι αυτή καθυστερεί να βγει όλος τυχαίως, διότι πώς θα τα δείξουμε τα στοιχεία αυτή, αυτά θα γίνει χαμός, προσθέθηκε άλλο 1,5 εκατομμύριο κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας, δηλαδή σε επίπεδο ένδειας της εξαρτήσεως, μέσα στο ΕΕΚΑ. Και 3,4,5 εκατομμύρια. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί το μνημόνιο νούμερο 2, το οποίο ψηφίσαμε, αυτή που το ψηφίσαμε, και που σήμερα σκέφτονται και ορισμένοι οι οποίοι δεν το ψηφίσαν να ψηφίσουν τον εφαρμοστικό νόμο, δηλαδή το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα εφαρμοστεί το μνημόνιο 2, προβλέπει στο προήμιο του νέα υποτίμηση εσωτερική της ελληνικής οικονομίας της τάξης του 20%. Με βάση τα πολλαπλασιαστές στην οικονομία, δηλαδή τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα με βάση την εσωτερική υποτίμηση, υπολογίστε ότι για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα εσωτερικής υποτίμησης έχουν 50.000 νέους ανέργους, γύρω δηλαδή πάνω κάτω, έτσι χοντρικά νούμερα, 50.000 και συνολικά 100.000 νέους Έλληνες κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας. Υπολογίστε. 20% σημαίνει 1 εκατομμύριο επιπλέον Άγγλοι με βάση τα επίσημα δεδομένα, συν 2 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από το όριο φτώχειας. Που σημαίνει ότι στο τέλος του 2012, με την εφαρμογή των πρώτων μέτρων, των συνολικού μέτρων που προβλέπουν στο μνημόνιο 2 και ό,τι θα έρθει μέχρι τον Ιούνιο, γιατί τώρα αρχίζουν και λένε υπάρχει σωστό σύγκρουση τη μαξίχρηση, πρέπει να προσαρμοστεί η ελληνική οικονομία, γιατί πέφτει περισσότερο το δημοσιονομικό έλλειμμα και όλε αυτέ τι φορέ. Πρέπει να πάρουμε καινούργια νεύρα μέχρι τον Ιούνιο. Έτσι, μέχρι το τέλο του 2012, η εξακλίωση στην Ελλάδα θα έχει αγκαλιάσει περίπου το 55% του ελληνικού πληθυσμού. Ένα στου δύο θα έχει σοβαρό πρόβλημα να μπορεί να βρει τα προ το ζήτη, δεν θα έχει αγοραστική δυνατότητα. Σύμφωνα γεγονός ότι η ανεργία θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια και που σημαίνει πάνω από 27% επίσημη ανεργία. Σε αυτές τις συνθήκες, αυτοί οι κύριοι λένε ότι θα υπάρχει άνταξη. Ότι αν εφαρμόσουμε πιο θανατηφόρα φορά δόση τη ίδια πολιτική, έτσι, θα έχουμε για κάποιο λόγο ανάπτυξη. Με τον τρόπο που κατανοούμε, γιατί είναι σωστό αυτό που είπε προηγουμένως. Άλλο επέκταση, άλλο ανάπτυξη. Αυτοί πήραν το δίκτυο του ΑΕΠ, το πόσο αναπτύσσεται, το πόσο εξελίσσεται το δίκτυο του ΑΕΠ, που το τρίτο τη οικονομική σχολή γνωρίζει ότι αυτό είναι ο ορισμό τη επέκταση. Τη οικονομική επέκταση και λένε αυτό. Γιατί το απολυτοποίησαν αυτό, παρεμπιπτόντω μια παρένθεση, γιατί αυτό είναι χρηματιστηριακό δίκτυο. Γιατί με βάση αυτό μπορούν να σπλάχνουν επιτόκια ή να κρίνουν τι αποδόσει των ομολόγων παραγόγων μετά από χαρτιών, δηλαδή των καλλιέργειων. Γι' αυτό απολυτοποίησαν το δίκτυο ΑΕΠ. Ενώ παλιότερα με τόσα μικρά διαφορετικά στοιχεία, απασχόληση, τη εργασία, παραγωγή, οικονομίες κλίμακας, λέγανε οικονομολόγοι. Δηλαδή ότι φτιάχνουμε ένα προϊόν, αλλά το φτιάχνουμε με αυτό το κόστος σε υλικά, τεχνολογία κλπ. Αλλά μπορώ να το φτιάξω και ένα το νέο με μείον 30, μείον 40
σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιώ ή τις ζωές που χρησιμοποιώ για αυτό το προϊόν και αυτό το θεωρούσαμε ανάπτυξη. Τα διαδικαστικά. Αλλά αυτά τώρα ποιος τα υπολογίζει. Επιπλέον όμως δεν είναι αυτό. Πάλι η επιχείρηση ήταν η εξής. Να χτυπάμε το γάιδαρο, συγγνώμη το σαμάρι, να τρομάζει ο γάιδαρος, να μην καταλάβει τι του έρχεται. Γιατί αυτό που του έρχεται δεν είναι το μνημόνιο μόνο πίσω. Δηλαδή, να σκέφτεται ο συνταξιούχος, ρε παιδιά, κάτσε, θα την βγάλω πέρα ή θα τα κακάρωσω το επόμενο διάστημα με τις περικοπές της κυρίας συνταξιούχου εκεί. Θα υπάρχει συνταξιούχο ταμείο, γιατί σας το γιώμαι, μέχρι το τέλος του 2012 δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνταξιούχο ταμείο που θα έχει επιβιώσει. Δεν υπάρχει και πολύ, λέω, αλλά λέω. Λοιπόν, ή για το μισθό, την ενέργεια, την εργασία, έτσι. Λοιπόν, για να μην δουν τις συμφωνίες που υπέγραψαν πάλι ο κ. Παπαδήμος, 2 Φεβρουαρίου υπογράφει τη συνθήκη για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Το ξέρετε, υπήρχε πουθενά. Υπήρξε πουθενά ανακοίνωση της συνθήκης. Ενημερώθηκε η Βουλή, δεν σας λέω να ψηφίζει. Φυσικά αυτά τα ξέρετε. Όπως λένε πάρα πολύ ωραία, ορισμένα μέγεθα που κυκλοφορούν πολύ ωραία, λέει. Γιατί δεν κάνετε ρε παιδιά εκλογές, γιατί μας καλάει τη χούντα, έτσι. Έτσι, σε αυτή τη φάση είμαστε. Λοιπόν, και δεν ψηφίζουν ρε, και τον τι ψηφίζουν εκεί μέσα, είναι πια κουμπί, τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, τι κάνουν, οι συμφωνίες λοιπόν που δημιουργήθηκαν από το Eurogroup και τη Σύνοδο Υπουργών του Eurogroup, μόλις τις προάλλες, προβλέπουν τα εξής απλά. Πρώτον, αυτά είναι γραμμένα. Σας λέω αυτά που έχουν υπογράψει. Δεν σας λέω τι εκδικές προτιμήσεις ερμηνείες. Αυτά που υπέγραψαν. Πρώτον, από εδώ και προς, από την εφαρμογή δηλαδή του Μνημονίου νούμερο 2 και των δανειακών συμβάσεων, απόλυτη προτεραιότητα έχει η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους της χώρας. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το σύνολο των εγχώριων πόρων και δημοσιονομικών εσόδων του κράτους πάνε πρώτα στους δανειστές και ό,τι περισσέψει, εάν περισσέψει, πάει στις πρωτογενείς που θα πάνε στο κράτος. Υγεία, παιδεία, χρόνια, συντάξεις και σχέδια. Και επειδή οι μάγκες είναι έξυπνοι, σου λέει κοιτάξτε να τις κάτι, δεν μου αρκεί να μου υπογράψεις εσύ το παράδειγμα ή η Βενιζέλε. Παρελθόντως έγινε και ένα ευφράπελο πώς να το πούμε έτσι, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών, όπου ο ομόλογός του εξ Αυστρίας, ο κ. Βενιζέλο ομόλογος, του κάνει μια πλάκα λέγοντας του, ρε εσύ, ποιο είναι εκφράζεσαι, ποια χώρα εκφράζεσαι, γιατί από ό,τι ξέρω δημοσκοπήσεις, το κόμμα σου περνάει 100%. Του κάνει ένα τυγέλα και λοιπά και τέτοια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, υπέγραψαν αυτό και ζητάει η Ευρωζώνη αυτό όχι μόνο να γίνει η ρήτρα του εσωτερικού δικαίου της χώρας, διότι το εσωτερικό δίκαιο, ακόμη και αυτό που έχουμε με όλες τις θέσεις που έχει, είναι αδιανόητο να απορριφθεί από κάτι τέτοιο, αλλά το ταχύτερο δυνατό να πάρει και συνταγματική ισχύ με συγκεκριμένη συνταγματική διάθεση. Όπως στην Ισπανία. Ναι. Δεύτερο. Επειδή δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, σου λένε το πολιτικό προσωπικό και οι δανειστές της χώρας, τα χρήματα, αυτά που θέλουν για να πληρωθούν τα τοποχρεωτήσει, αλλά και τα χρήματα που θα δοθούν ως εκταμείευση του νέου δανείου, θα περνάνε από ειδικό λογαριασμό. Όχι από το δημόσιο δανείο, από ειδικό λογαριασμό. Ο οποίος μας είπε ο κ. Βενιζέλος ότι θα συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η οποία βεβαίως, όπως ξέρετε, δεν είναι καθόλου ούτε Τράπεζα ούτε της Ελλάδος, δεν ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο ούτε ειδικά. Είναι αποκλειστική ευθύνη τη κυρία Φαρκούτη, του κ. Ντράγκη, εκεί και φυσικά δεν έχει κανένα καθεστώς, ακόμη και το καταστατικό, προβλέπει επιτάσσει να το ελληνικό δημόσιο να μην έχει καμία δυνατότητα πρόσβαση ούτε καν στα βιβλία τη Τράπεζα Ελλάδος. Είναι ιδιωτική τράπεζα. Λοιπόν, και ο μεγαλύτερο κερδοσκόπο που έχει η Ελλάδα στο έδαφος της. Θα μπορούσαμε να πούμε ιστορίες. Λοιπόν. Εκεί είναι ο ειδικός λογαριασμός, ο οποίος θα τον ελέγχει αποκλειστικά η Τρόικα. Εκεί θα καταδίδονται το σύνολο των δημοσιονομικών εσόδων του κράτους, συν τα έσοδα που θα υπάρχουν από τις αποκατοικοποιήσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Και με βάση αυτό θα εκταμιεύονται οι δόσεις από το δάνειο
που θα μας έρχεται απέκτητο νεοδάκι των 130 δισεκατομμυρίων, όπως λέμε. Τέταρτο, θα εγκατασταθούν περισσότεροι ειδικοί, θα πλαισιώσουν την task force του κ. Ράφινμπαχ, ώστε το σύνολο των ζωτικών λειτουργιών του ελληνικού κράτους θα τεθούν υπό τον έλεγχο των ειδικών, που θα έρθουν από τη Φιλανδία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία και θα μοιραστούν μεταξύ τους, μεταξύ των συμφερόντων επιχειρηματικών, οικονομικών και άλλων γεωπολιτικών συμφερόντων που εκφράζει ο καθένας τους, τα λιμάνια της χώρας. Τι άλλο. Και τέταρτο, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν λίγο καιρό, όταν παρουσιάστηκε στις 17 Ιανουαρίου η Financial Times, διοχέτευσε στη δημοσιότητα το non-paper το οποίο συζητούσε η Σύνοδος Κορυφής για την Ελλάδα, όπου προέβλεπε επίτροπο δημοσιονομικού ελέγχου στην χώρα και θα σταθεί επιτόπου ειδικό που θα ελέγχει τον κρατικό προορισμό, τότε θυμάστε ότι ο κ. Καψή, ο κ. Παντελή Καψή, ο κυβερνητικό υπόλοιπο κ. Τι πράγματα αυτά, αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα τη ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Βγήκε ο κ. Μπελίτη και είπε αυτά τα πράγματα. Ο κ. Μιχελάκη τα ίδια, μιλάει κατά πάντα στην πολιτική κυρία τη χώρα. Να τα θυμάστε όλα αυτά. Λοιπόν, υπέγραψαν όχι απλά ένα δημοσιονομικό επιτροπό, ολόκληρο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εγκατασταθεί εδώ ώστε να ελέγχει πλήρως το σύνολο των δημοσιονομικών εσόδων και εξόδων του κρατικού προπολογισμού με δικαίωμα βέτο. Δηλαδή, έτσι και πείτε, ας πούμε σαν κοινωνία, ότι χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε για το νοσοκομείο το ΣΕΟΡ, να το στηρίξουμε, Τότε θα έχει δικαίωμα ο Επιτροπός να πει ότι αυτό δεν συνάδει. Δεν συντρέχει με τους σχετικούς στόχους του δημοσιονομικού προγράμματος, βάζω βέτο ότι πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Και σας παρακαλώ, θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς θα το πείσετε. Εδώ δεν μπορούσα να πείσουμε τους κούβαντους. Άμα το βάζουμε σε ένα πατσάκι του μόνο. Αυτό ναι, είναι θα το συζητήσουμε. Όταν εγκατασταθεί ναι. Αυτό θα το συζητήσουμε με όλους. Το πώς αντιδράσει την ιστορία. Απλά να καταλάβουμε το πού βρισκόμαστε. Το χειρότερο όμως από όλα δεν είναι εκεί. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα που βέβαια συνιστούν επίσημη κατοχή της χώρας, μόνο μία διαφορά υπάρχει με την παλιά κατοχή, με την κατοχή την επίσημη, δηλαδή που υπήρχε επιναστική κατοχή. Δεν έχουμε ακόμη στρατεύματα να το επιβάλλουμε. Τάνης δηλαδή να το επιβάλλουμε αυτό, αλλά μην ανησυχείτε, όσο κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο και όσο κυριαρχεί η μιζέρια και η λογική. Δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί μου, να σώσω εγώ τη ζωούλα μου, δεν τρέχει τίποτα. Ή να κάνω την αρπαχτή μου, ή θα με βολέψει ο βουλευτής ή ο κομματάρχης της ιστορίας, ή να ενισχύεται απ' έξω. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο και σκεφτείτε το σοβαρά. Ο κρατικός προϋπολογισμός για πρώτη φορά μετά την δεκαετία του 60 προβλέπει 26% άνοδο των δαπανών υπέρ του ΝΑΤΟ. Με αντίστοιχη άνοδο των δαπανών του ΝΑΤΟ για εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Εγώ ρωτάω. Τι θέλουν αυτές οι δαπάνες για εξυγχρονισμό και επέκταση των εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Ή ετοιμάζεται χοντρή πολεμική περιπέτεια του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που δεν αποκλείεται βεβαίως, αλλά δεν φαίνεται άμεσα στο ορίζοντα. Ή μπορεί να ισχύουν και τα δύο, έτσι. Έρχονται νέες δυνάμεις για να εγκατασταθούν εδώ. Εξού και δύο απανοτές επισκέψεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, η μία εικόνα και οι άλλοι φανερή βεβαίω που κάνανε τα μέσα μας της ενημέρωσης στη χώρα, αλλά δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Τι είναι αυτό να κάνει, να συζητήσει τι ακριβώ. Πώς θα πάρουμε στα χέρια μας οι πολίτες, ας πούμε, την ΕΙΑ, ξέρω εγώ, θα μπορούσε ενδεχομένως. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει μεγάλη σημασία και φοβερή συνέπεια η αδιαφορία σε αυτή την περίοδο. Ακριβώς σε αυτή την περίοδο. Δεν είναι απλά τα πράγματα που παίζουν. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2012 η Ελλάδα προγραμματίζεται να εντακτήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης θα αντικαταστήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας. Αυτό που υπάρχει τώρα, το σωρινό, που παρεμπιπτόντως είναι η ιδιότητα ΑΕΛΣΟΝ, ανώνυμη εταιρεία, με έδρα τον Λουξεμβούργο. Αυτή θα αναλάβει να μας χρηματοδοτήσει. Ανώνυμη εταιρεία θα χρηματοδοτήσει κράτους. Με τι όρους, πολύ απλά. Θα βάζουμε ενέχειρο σε μια εταιρεία που ίδρυσε το ελληνικό δημόσιο, τη λεγόμενη Hellenic Securitization, την οποία την ίδρυσαν εν κρυπτό στο Λουξεμβούργο, ψάχνουμε να βρούμε τώρα το μετεχνολόγιο της και δεν θα εκπλαγούμε αν υπάρχουν κομματικά ταμεία εκεί ή διάφορες φυσικές βιτρίνες, σε οφούχουντος ας πούμε,
που κρύβεται πίσω του, ξέρετε, συγκεκριμένα κόμματα και ιστορίες κλπ. Για να μην ασκούμε τη βία. Εκεί λοιπόν, για μέσω του ταμείου, το ταμείο αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, θα αποδίδει σε αυτή την εταιρεία το σύνολο των εκποιούμενων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου και συνολικά της περιουσίας της χώρας, όπως επίσης θα συμπληρώνεται με ό,τι ζητηθεί ως ενέχειρο από την ελληνική κυβέρνηση ή από το δημόσιο ταμείο. Αυτό θα χρησιμοποιείται ως εγγύηση για να εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας ομόλογα, δικά του ομόλογα, εγγυημένα ομόλογα, να κρατήσει τη δόση που πρέπει να δώσει μετά στο ελληνικό κράτος, στους τοκοβουλίους, δηλαδή να πληρώσει το υποχρεώσει. Όσο πουλάς, τόσο θα σε δανείζουν αυτοί. Και έτσι με ένα βάρος το χέρι δηλαδή όλο. Και τα λέω. Και σε καταμυδεμένο με το χρέος προσθέτοντας σου νέο χρέος μέσα από αυτή τη διαδικασία, προσθέτοντας καινούργια δάνεια στα παλιά χρέη, και ταυτόχρονα σε κατεβάλει σε ένα μηχανισμό εκποίησης. Που δεν σταματήσει μόνο τα δημοσιονομικά, μην περιμένετε τις ειδικές οικονομικές ζώνες, ό,τι έρχεται από πίσω, δεν θα μείνει τίποτα έτσι. Το έχουμε δει να συμβαίνει στην Αφρική, το έχουμε δει να συμβαίνει στην Λατινική Αμερική και σε μια σειρά χώρες της Ασίας. Από εκεί και πέρα, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης που έρχεται, ο μόνιμος πλέον, που θα λειτουργήσει από τον Ιούλιο του 2012, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί, τι κάνει αυτός ο μηχανισμός. Επειδή είναι υπερκρατικός, αποσπά τη νομική υπόσταση του κράτους και τη μεταφέρει στον εαυτό του. Εντασσόμενο το κράτος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη, πάει να έχει νομική υπόσταση. Η νομική υπόσταση μεταφέρεται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση πλήρως του κράτους. Γιατί το σκεφτήκα αυτό. Γιατί ενώ είμαστε σε επίσημη πτώχευση, η Fitch και η Moody's μας κατατάξανε πλέον σε επίσημη πτώχευση, το σε της Fitch είναι το αντίστοιχο D της Standard & Poor's. Μην σας κοροϊδεύετε τα παπαγαλάκια, δηλαδή μας κάνανε έτσι, default, τα κανένα, το έχεις, επίσημη πτώχευση. Λοιπόν, αυτοί τι φοβούνται τώρα, μην απελευθερωθούν τα συντήρες, τα ασφάλιστα, κινδύνουν. Οπότε τι γίνεται, αν μας εντάξουν, αν μας αλλάξουν νομική προσωπικότητα, και η νομική προσωπικότητα η οποία αναλαμβάνει τα χρέη της χώρας στην αποπληρωμή είναι ισχυρή νομική προσωπικότητα με υψηλή βαθμολόγηση, δεν υπάρχει λόγος να πληρωθούν τα συντήρες. Τι μας απασχολούν τα συντήρες, εμάς δεν μας απασχολούν, αλλά δεν μας λέτε. Στα τέτοια, συγγνώμη. Δεν μας λέτε. Αλλά ενδιαφέρουν τις αμερικανικές τράπεζες τα οποία έχουν εκδώσει τα συντήρες. Τρεις αμερικανικές τράπεζες έχουν εκδώσει τα ελληνικά συντήρες, τα οποία είναι 68 δισεκατομμύρια. Και σου λέει, καλά, αν βρεθώ εγώ στην ανάγκη να πληρώσω αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω κάποιο είναι αύριο ή την Boomer ή την Domino θα υπάρχει. Οπότε, όσο σου έχει να τελειώνει. Άκρα 99, για όποιον ξέρει τον τρόπο που γίνεται. Από εκεί και πέρα, το ελληνικό κράτος πάει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, μάλλον ως κρατική οντότητα και μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο. Φίσκους, όπως ξέρουν οι νομικοί. Γι' αυτό ο κύριος Μετοκανό, συγγνώμη, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, έλεγε εμείς υπογράψαμε την Πρωτοδανειακή, αλλά όχι ως Imperium, δηλαδή ως κυρίαρχο κράτος, αλλά ως Fiscus, δηλαδή ως ένα νομικό πρόσωπο όπως είναι μια οποιαδήποτε εταιρεία. Το ξέραμε από αρχής, υπήρχε σχέδιο και νομικό. Η γερμανική εγκέφαλη το είχαν εκπονήσει αυτή την ιστορία. Και μας τη στείλουν τον Ιούλιο του 2012. Με λίγα λόγια, ο ελληνικός λαός ή εργαζόμενοι ή οτιδήποτε από αυτά είναι ένα μεγάλο θέμα από πού θα διεκδικήσουν και θα διεκδικήσουν. Έτσι. Θα εξαφανίζουν σαν κράτος. Ε. Θα μας εξαφανίζουν σαν κράτος. Ακριβώς. Θα χάσει την νομική σου προσωπικότητα. Από εκεί και πέρα, ό,τι διεκδικήσεις έχεις ως λαός ή διεκδικήσεις σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό ή κοινωνικό, θα πρέπει να πηγαίνει διαμέσου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης στην Κομισιόν και στα άλλα όργανα της Ευρωζώνης. Δεν υφίστασε ως κράτος. Άρα δεν έχει σύνορα, δεν έχει εθνική επικράτεια, δεν έχει δημόσια περιουσία, ούτε ιδιωτική περιουσία. Ούτε ιδιωτική περιουσία. Και προσέξτε τώρα αυτό. Γιατί νομίζετε ότι ζητάνε από τον κύριο Reichenbach με το μνημόνιο που καταθέσανε στον κύριο Παπαδήμου, ζητήσανε να αλλάξει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας. Προσέξτε, όχι να κατατεθεί ένα νομοσχέδιο που να καταρχήνει τις διαδικασίες κλπ.
στα δικαστήρια αυτό που υπόθηκε, ζητάνε να αλλάξει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας και μάλιστα αναθέτουν την αλλαγή του σχεδίου, δηλαδή να υπάρξει το νέο σχέδιο, μέχρι τον Ιούνιο του 2012 είναι η υποθεσμία, η οποία θα το εκπαιδεύσει ο κ. Ράιχενμπαχ και η Task Force. Όταν πλέον θα φέρει το τελικό νομοσχέδιο μέχρι το τέλος του 2012, θα το φέρει πάλι ο κ. Ράιχενμπαχ και θα το ψηφίσει τυπικά η Ελληνική Βουλή. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αλλάζουν τον τρόπο άσκηση και απόδοση τη ελληνική δικαιοσύνη, ειδικά στα αστικά θέματα, δηλαδή τα περιουσιακά θέματα. Τα περιουσιακά που αφορούν ιδιωτική περιουσία. Ολοκληρώνει από εκεί πέρα. Διότι όπως μας έχουν πει οι Γερμανοί πράκτορες, το σύμφωνο του γερμανικού κεφαλαίου, αλλά και τον τόπιο πολιτικό προσωπικό, για αυτήν την καθηγηταράδα που κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι παραφύσιο Έλληνα που έχει την ιδιοκτησία. Παράφηση. 92% οι Γερμανοί δεν έχουν ιδιοκτησία, το παλιό δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί ο Έλληνα, α πούμε, θα έχει 67% ας πούμε, με ιδιοκτησία. Από πού και σπου. Το βασικό ζήτημα είναι ότι μια μεγάλη αγορά, κερδοσκοπική αγορά, γιατί παγκόσμια κερδοσκοπική αγορά με χαρτιά, ιστορίες κλπ. Είναι η αγορά των κινητών. Αν σου θυμηθείτε, αυτή πυροδότησε το crash του 2007-2008. Στην Ελλάδα, η αγορά ακινήτων είναι παρθένα ακόμη για τα μεγάλα αγορά. Για τα μεγάλα σύνορα, τα παιδικά κεφάλαια, δεν μιλάω για του τόπου δικού μα και των σκόπων, μπογολέου και λοιπού. Αυτή σε σχέση με το τι κυκλοφορεί στην παγκόσμια σφαίρα των αγορών είναι. Εντάξει, είναι μετρίου μεγέθου, είναι πολύ ποταμικού. Οπότε τι γίνεται. Έχει δύο προβλήματα η αγορά των ακινήτων. Κατακερματισμένη σε μικρή ιδιοκτησία, οπότε πια θα πω και πού έρθω. Πώς θα έρθει ο κ. Σόρος να κερδίσει. Ειδικεύεται στην αγορά του. Και το δεύτερο, πολύ υψηλές αξίες. Λόγω του τρόπου που γινόντουσαν μια αγοραπολισία σε αυτήν την όλο το προηγούμενο διάστημα με την ευθύνηση της οικοδομής, τα δάνεια κλπ. Άρα δύο πράγματα. Εξαναγκάζουμε να πουλήσουν τη μικρή ιδιοκτησία, να εκτιμηθεί η μικρή ιδιοκτησία από τους ιδιοκτήτες και ρίχνουμε τις τιμές. Πώς, μέσω ψήφιας, έτσι δεν είναι τρέλα αυτό. Να τρελαθούμε εξού και τα χαράτσια και αυτά που έρχονται και αυτά που θα έρθουν να ξεφορτωθεί την ιδιοκτησία ώστε η ιδιοκτησία να μην διασπαρεί, να απολωθεί ώστε να μπορεί να εξοπλιστεί από την ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κολομβία. Ε? Κολομβία. Χαίρομαι. Γιατί τουλάχιστον η Κολομβία τυπικά, τυπικά έχει την κυριαρχία τη ω κάτω. Το τυπικά τώρα το τι πραγματικά συμβαίνει το γνωρίζουμε. Εδώ δεν θα έχεις εξού και ο λαγός, ο κ. Πάγκελος, η δήλωση. Προσέξατε, εγώ δεν είμαι με απασχολητή, κύριε, τι να πω. Και είπε και το άλλο, ότι κατανοώ τους περισσότερους Έλληνες πολίτες, δηλαδή τους συμπολίτες μου, που έχουν μια ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Προσέξτε όμως, η πλειοψηφία των Έλληνων πολιτών έχει μια ευαισθησία για αυτά τα θέματα, αλλά ο κ. Πάγκελος, που είναι Ευρωπαίος, είναι αντιπρόεδρος του Βέλης. Δημοκρατία άψογη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπαίνει ένα θέμα. Πώς κρατάμε εν υπνώση τον κόσμο που εξοργίζεται. Του τάζουμε εκλογές. Και βάζουμε τα πολιτικά κόμματα να φτιάχνουν τους σωδές. Μην ανησυχείς, θα έρθουν οι εκλογές και θα τους μαθήσεις. Αμα δείτε εσείς εκλογές, άλλο τόσο θα δείτε σωδές. Θυμηθείτε ότι ο προηγούμενος πρωθυπουργός είχε πει δημοψήφισμα, ξέρεις, ένα δημοψήφισμα κάποια νύχτα και έγινε ο πανικός σαρκούδας. Αγορές πέσανε, πώς το λένε, τα CDS τρέχανε, τα σπρέτ απογειωθήκανε, βγαίνανε δηλώσεις επί δηλώσεων, πολεμικά ανακοινοθέντα παντού, ας πούμε. Και φυσικά κανένα δεν είχε βεβαίως την αυταπάτη, ίσως αυτός είδε δημοψήφισμα. Όχι, απλά ακούστηκε η υπόνοια ότι πιθανόν ο ελληνικός λαός να έχει άποψη που να την εκφράσει για τα τεκτενόμενα. Και κλατάραν όλοι. Τώρα θα του δώσουν τη δυνατότητα να αψηφίσει κιόλας. Τώρα είμαστε σοβαροί ή κοροϊδευόμαστε. Ο κύριος Σόιμπλε το είπε. Έχετε πιο σοβαρά πράγματα να σκεφτείτε από τις εκλογές. 5 χρόνια είναι δεν. Παρεμπιπτόντως το Σύνταγμα, με ακραία αρνημία φυσικά, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, δίνει τη δυνατότητα στις συνθήκες ιδιαίτερα και εκτακτές να τραβήξουν όσο θέλουν τις κυβερνήσεις.
όσο θέλουν. Λοιπόν, από εκεί πέρα, δηλαδή να εμφανιστούν και νομότυποι, όσο νομότυποι βεβαίως ήταν και η κυβέρνηση Παπαδόπουλου. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, αν θέλουμε πραγματικά να δούμε δημοκρατικές εκλογές, δημοκρατικές με την έννοια της έκφρασης, της αθλητικής έκφρασης, λαϊκής εκλογής, να δούμε τι κάνουμε από σήμερα. Και πώς οργανώνουμε την πάλι από σήμερα. Και πώς επιβάλλει εκλογές ο ίδιος ο λαός. Τις περιφορεί δημοκρατικά ώστε να μπορεί να εκφραστεί. Γιατί ακόμη και αν εξαναγκαστούν σε εκλογές με τον άνθρωπο και τον τρόπο, τότε θα δείτε εκλογές που είναι η βία και η νοθεία του 61, θα μια σπιτική χαρά, όχι η Τερζάκη. Η μισή Βαλκανική θα ψηφίσει σε εκλογές. Να το έχετε σίγουροι, 6 εκατομμύρια θα πάνε στις κάλπες, 17 εκατομμύρια στο δεύτερο θα πάνε στις κάλπες. Μέχρι ότου φτιάξουμε τα κόμματα τα οποία θα έχουν υποτίθεται τη λαϊκή εντολή για να συνεχίσουν αυτή την καταστροφή μέχρι τώρα. Το θέμα λοιπόν είναι πώς περιφρουρούμε εμείς την ιστορία τις δυνατότητες της λαϊκής εντολής να εκφράσει πραγματικά. Και αυτό έχει να κάνει με μια σειρά δράσεις και οργάνωση από τα κάτω. Εάν δεν οργανωθεί η γειτονιά, δεν οργανωθεί ο χώρος εργασίας, ο χώρος εργασίας, τώρα πώς να οργανωθεί, όταν έχουν διαλύσει 176.000 επιχειρήσεις, τελούν μια όρθια. Δεν πρέπει να οδηγηθεί στην απαξία και στο περιθώριο, στην πείνα, στην καταστροφή. Είτε τα πολύ μεγάλα ζητήματα, τα ζητήματα το τι διεκδικώ. Βεβαίως, κομβικό ζήτημα δεν είναι η διεκδίκηση της δημοκρατίας. Αλλά για να έχω δημοκρατία, θα πρέπει να παραλάβω από την ιστοσημωρία που έχει καταστραφεί αυτόν τον τόπο. Μαζί με τον τόπο, με τους ντόπιους εκφραστές της. Προσέξτε να δείτε τι ομόρφα που έχουν πλασαριστεί όλοι οι πρόσωποι της οικονομικής πλειοψηφίας στον τόπο. Ο κύριος Μαρίνης, παράδειγμα, έκλεισε όλα τα εργοστάσια του, μετέφερε τα κεφάλαιά του στο εξωτερικό, μετέφερε τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό και έγινε πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Έτσι. Όλοι, αν δείτε, όλους τους μεγαλοπαράγοντες της οικονομικής πραγματικότητας της χώρας έχουν πλασαριστεί στο νέο καθεστώς κατοχής, έτσι ώστε να συμμετέχουν στην περιεργασία του τόπου, στην τερματική του περιεργασία. Δηλαδή, εκεί εδώ πέρα δεν θα μείνουν ούτε σώματα. Αν τους το επιτρέψουν αυτό το έργο. Άρα ξέρουμε πλέον ποιος είναι αυτός. Ξέρουμε ακριβώς ποιοι τον εκφράζουν πολιτικά. Και μάλιστα σε βαθμό που ποτέ άλλο η ελληνική κοινωνία δεν ήταν τόσο σίγουρη. Και αυτό φαίνεται ότι από την πρώτη φορά είτε κάποιος που έχει ψηφίσει Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίσει στην αριστερά, έχει πολύ ξεκάθαρη αντίληψη το ποιος τον πούλησε και ποιος τον συνεχίζει να τον πουλάει. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και απαξία του κεντρικού πολιτικού συστήματος, κυρίως του πολιτικού συστήματος που εναλλασσόταν στις κυβερνήσεις. Άρα, αυτό που προέχει είναι η δική μας αυτοοργάνωση, εκεί που πραγματικά βρίσκεται ο κόσμος, στη γειτονιά ή στο χώρο δουλειάς. Αυτοοργάνωση που προϋποθέτει ότι υπερβαίνουμε τις ιδεολογικές και διαχωριστικές μας γραμμές, τις κομματικές γραμμές, αυτές δηλαδή που κάποτε μας ορίζανε. Και κομματικές γραμμές, αν θέλετε, τις περιμένουμε προτάσσοντας τα ζητήματα τα άμεσα που μας απασχολούν. Είτε αφορούν τα ζητήματα όπως αυτά που αναφέρθηκε ο Φίλος προηγούμενα, είτε τα κεντρικά ζητήματα. Το πώς απαλλασσόμαστε, δηλαδή από την ιστοσημωρία. Που σημαίνει τι κάνουμε με το χρέος. Τι κάνουμε. Αν έχω κάθε χρόνο να πληρώνω τα κερατηλίκια, καταλαβαίνετε ότι ωραία πρόταση και να έχω και το επιστημονικό μας δυναμικό έχει τέτοιες προτάσεις εξαιρετικές. Άλλωστε υπάρχει και διεθνή εμπειρία. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν το συζητάμε να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει περιθώριο να εφαρμοστεί. Τι να εφαρμόσουμε. Εάν δεν ελέγξουμε δε την οικονομία μας, αν δεν πάρουμε τους μοβλούς άσκησης πολιτικής, οικονομικής πολιτικής, πώς διάβολο να κάνουμε ανάταξη της οικονομίας. Πώς θα αντιμετωπίσω το ζήτημα της ανεργίας. Σας πω μόνο ένα απλό στοιχείο. Το μάθω τελειώνω. Λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας που υπάρχει σήμερα, το 22,7 εκτιμάται αυτή τη στιγμή, τον προηγούμενο μήνα, η επίσημη ανεργία. Για να το κατεβάσουμε στο μισό, δηλαδή να το κατεβάσουμε στο 10%, που βέβαιως είναι υψηλό ποσοστό. Δεν είναι τώρα, δεν τρελαθούμε. Έτσι. Θέλω τετραπλασιασμό των συνολικών επενδύσεων της χώρας και μάλιστα με ένα εθνικό σχέδιο, τέτοιο που να ενισχύει όχι μόνο επενδύσεις μεγάλη κλίμακα, αλλά και μικρή κλίμακα. Να εννοώ δηλαδή συνεταιρισμού αυτού του τύπου που ακούσαμε προηγουμένω, να μην μπερδεύομαστε. Να ενισχύσει το μικρομεσαία κλιματικότητα εκεί που χρειάζεται, με τον τρόπο που χρειάζεται για να εμπλακεί. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε και τετραπλασιασμό των επενδύσεων. Πού ακριβώς θα βρούμε τα λεφτά. Με δεδομένη
την ασφαλική, τον ασφαλικό αναγκαλισμό και τον πλήρη έλεγχο της οικονομίας. Όχι μόνο μέσω του χρέους, μέσω του νομίσματος, μέσω του τραπεζικού συστήματος, μέσω του ελέγχου των κορυφών της οικονομίας από τη συγκεκριμένη επιχειρηματική, από τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά και πολιτικά κυκλώματα. Αυτό. Και βεβαίως στη βάση αυτή μπορούμε να προτιμήσουμε και μια νέα δημοκρατία που συζητάμε όλοι. Που δεν έχει να κάνει με το παλιό κοινοβουλευτικό πρότυπο. Δίνω μια υποσχετική εντολή ως λευκή επιταγή και ο άλλος την παίρνει και την κάνει πατσαγούρι, κάνει ό,τι κουστάρει. Αυτό έχει τελειώσει. Και οφείλουμε να το τελειώσουμε. Γιατί όσο συνεχίζει αυτή η ιστορία, ακόμη και αν την κλειτώσουμε από αυτό το πράγμα, θα μας την πέσουμε λίγο παρακάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πρέπει να ξανασκεφτούμε τι ακριβώς δημοκρατία θέλουμε, πώς τη θέλουμε, πώς την οικοδομούμε. Έτσι ώστε ο λαός δεν είναι να μην είναι απλά η τυπική πηγή όλων των εξουσιών, αλλά να είναι και ο πραγματικός φορέας άσκησης της εξουσίας. Από το τοπικό επίπεδο μέχρι στο κεντρικό επίπεδο. Με τέτοιο τρόπο ώστε οποιοδήποτε μιλάει εξ ονόματός του ή ορίζεται να μιλάει εξ ονόματός του, να είναι άμεσα ανακριτός, να είναι άμεσα ελέξιμος, να λογοδοτεί υποχρεωτικά και να τελεί υποδεσμευτική εντολή. Δηλαδή, σε στέλνω φίλο μου να κάνει συγκεκριμένη δουλειά και αν δεν την κάνει αυτή τη δουλειά, σε γυρίζω πίσω και σε δικάζω εάν χρειαστεί από τη στιγμή που διαπιστώσω ότι αυτό που κάνει είναι δόλιο. Σε σχέση με τα συμφέροντά μου, δηλαδή τα συμφέροντα των εκλογών. Και αντίστοιχα να υποδομηθεί μια τέτοια δημοκρατία που πραγματικά να δίνει τη δυνατότητα και στον τελευταίο Έλληνα πολίτη να ασκήσει πραγματική ουσία ή απέτυχε πραγματική διοίκηση. Με βάση τι δυνατότητε του. Γιατί όλοι έχουμε αυτέ τι δυνατότητε. Αυτό δεν είναι τίποτα ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Έχει να κάνει με τη βαθύτερη ανάγκη τη κοινωνία και τη μεγάλη συντηρητική υπηρεσία. Το αμερικάνικο κίνημα το είπε πολύ όμορφα. 99 και 1. Το 1% που έχει το μεγάλο πλούτο, 47% περίπου του συνολικού πλούτου που παράγει η αμερικανική οικονομία, και το 99 που έχει όλα τα υπόλοιπα και προσπαθεί να διαδεσώσει ό,τι του έχει απομείνει και θα το πάρουν και αυτά. Έτσι είμαστε κι εμείς. Σε αυτή τη φάση. Και στον βαθμό που οργανωνόμαστε ακριβώς με αυτά τα προτάγματα, εξασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις τέτοιας ελευθερίας για τον ελληνικό λαό, ώστε πραγματικά να επιλέξει με βάση τα συμφέροντά του το τι ακριβώς του αρμόζει καλύτερα. Με ποιον τρόπο δηλαδή να βάλει στην κοινωνία από εδώ και μπρος. Ελεύθερα. Και όχι υπό την δικτατορία που οποιοδήποτε φροντιστήριο επιχειρηματικό συμφέροντα που ελέγχουν τα μέσα μαζική ενημέρωση και πολιτικό του σωλήνα. Προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία βεβαίως τους εκολάχουν για να λειτουργούν με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό ήδη γίνεται προσωπικά με όλες τις ομιλίες που έχω κάνει σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτά τα δύο χρόνια, που είναι πάνω από 200 χρόνια πια. Σας λέω ότι αυτό που παρατηρώ είναι μια κοινωνία να αναγεννιέται. Να αποκτά την αξιοπρέπεια που χρειάζεται, τη συλλογικότητα που θέλετε. Βεβαίως βήμα το βήμα, δεν είναι μια διαλεκτική διαδικασία, δεν είναι ευθύγραμμη η διαδικασία, αλλά ποτέ ξανά, τουλάχιστον εγώ, δεν έχω διαπιστώσει ιστορικό ανάλογο μια τέτοια αναγέννηση κοινωνία που βεβαίως δεν μπορώ να ξέρω για την ιστορία που γράφει συμβόλαια το πώς θα ολοκληρωθεί και με ποια ταχύτητα θα ολοκληρωθεί σπαντό στην κρίση μάχη, αλλά είμαι σίγουρος ότι διαθέτει τη δυναμική εκείνη που χρειάζεται γιατί αυτή τη φορά να τα πάρει πίσω. Δηλαδή να κερδίσει αυτά που οι παππούδες και τα κινήματα, τα αντίστοιχα που υπήρξαν στην ιστορία, το χάσανε κάπου στη μέση. Αυτή τη φορά υπάρχει δυναμική, η κοινωνική δυναμική που χρειάζεται για να έχουμε αίσιο πέραση στην πάλη που καλούμαστε να δώσουμε συνολικά ή μάλλον να δώσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. Thank you.
μπορείτε λίγο να ολοκληρώσετε. Στο χέρι μας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι Έλληνες παραγωγοί να μπορούσε και οι Έλληνες καταναλωτές με τις ακριβές τιμές να μπορούσαν να λυθούν μέσα στα πλαίσια ενός πανελλήνιου συνεταιρισμού ο οποίος θα συνένωνε τον Έλληνα παραγωγό με τον Έλληνα καταναλωτή σαν μια ενιαία οργάνωση παραγωγών και καταναλωτών και σαν πιο ξεχωριστές οργανώσεις μέσα σε μία. Αν το επιτύχουμε αυτό, θα λυθούν και τα προβλήματα της γλώσσας, θα λυθούν και τα προβλήματα του Ευρωκοπήμου, θα λυθούν και πολλά άλλα προβλήματα. Αλλά πρέπει πάντα να στοχεύουμε όχι στις σκόρπιες και διασπασμένες προσπάθειες, αλλά στον έναν ενιαίο πανεθνικό συνεταιρισμό. Αυτός ο συνεταιρισμός θα ξεκινήσει. Θα βρει, εμείς έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά λέω, αν ξεκινήσει αυτός, θα βρει οπωσδήποτε αντίσταση από την άρχουσα τάξη. Γι' αυτό πάντα παραμένει το πρόταγμα της πολιτικής εξουσίας στα χέρια του λαού. Γιατί αυτή η συνεταιριστική οικονομία μόνο με μια φιλική προς αυτήν πολιτική εξουσία μπορεί να βοηθηθεί. Και επειδή ο κύριος Νικολάου μίλησε, υπάρχει και ένα λαμπρό απόσπασμα στη διακήρυξη της πρώτης δεθμούς ένωσης εργατών πάνω στους συνεταιρισμούς που τα αναφέρει αυτά ο μεγάλος θεωρητικός που αναφέρατε. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει, αν θέλουμε, μέσα από όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, να κάνουμε μια προσπάθεια για έναν πανελλήνιο συνεταιρισμό και από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη συνεταιρισμοί, να συνεταιριστούν οι ίδιοι συνεταιρισμοί. Δεν μπορώ να δείξω τέτοιο λόγο. Κατά κύριο λόγο θέλουμε ερωτήματα ή να καταλήγουμε σε ερωτήματα. Να μην είμαστε αργότερο. Και αν μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει, να σα πούμε τι συμβαίνει. Να σα ακούσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα που θα τα πούμε. Εγώ ένα πρακτικό ερώτημα. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 30 χρόνια στην πατρίδα μας η κρατικοδίαιτη και παρασιτική ολιγαρχία του πλούτου έχει συγκεντρώσει στα χέρια της κέρδη πάνω από 2-3. Ακούμε τελευταία, παράξει τον πολίτη, έκρατη σφορά εδώ, σε αυτούς δεν υπάρχει έκρατη σφορά. Η ερώτηση δηλαδή, είναι πρακτικό και εφαρμοστέο να τους βάλουν μια έκρατη σφορά ένα 10% από τα κέρδη τους και να λύσουν το πρόβλημα του χρέους. Συγγνώμη για τον καταλαβαίνω ότι προνούμαστε τα σώματα. Θα υπάρξει. Αν μπορούμε να προσφέρουμε και σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι βέβαιο ότι θα περιχαρακώσει τη λειτουργία του έντονου. Έχουμε το σίγουρο ότι ο συνδυασμός του Υπουργού Υγείας θα πάμε σε εκλογές και θα κυβερνήσουν πάλι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Μας είναι καλό ότι είναι και άλλο σύμβουλο στη ζωή μας. Δεν είναι καμία αμφιβολία. Τρίτον, έχουμε μια κατακαιρματισμένη μερίδα ανθρώπων πέρα από τα προσπάθεια της κατακαιρματισμένης στην κυριολεξία, η οποία κατακαιρματισμένη ομάδα και μετά ανθρώπων της κοινωνίας με άλλη συνεντροπή μπορεί να φτιάξει αυτό το προλεγόμενο εδώ και πολλά χρόνια τρίτο χώρο, ο εξωτερικό προθέσεων των δύο κομμάτων που συμβαίνουν σήμερα. Απέναντι εδώ πέρα έχουμε σήμερα. Ζητούμενο είναι ένα. Να υπάρξει από εδώ και πέρα, όπω είπε και η Καζάκη, τα παιδιά τα μία δεν θα λειτουργήσουν πλέον το τέλο του κόμματο. Είναι αλλιώ να λειτουργήσουν το κόμματο προηγουμένω. Να υπάρξει μία αξιοπρεπή, όχι απλά επιβίωση, διαβίωση τη ελληνική κοινωνία. Με αυτά τα δεδομένα και με αυτό το ζητούμενο, μπορείτε να προχωρήσετε σε κάτι άμεσα από αυτήν την τάση του σημείου παρεμπιπτόντος να πέσουν έξω τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν υπάρχει επάνωση, δεν θα πέσουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν περιμένουμε μέσα από τη γειτονιά και μέσα από τι συνελεύσει λαϊκέ στα υπόλοιπα να προχωρήσουμε, θεωρώ ότι είναι κάτι το κλίμα από πρόθυμο, ενώ αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ πρακτικότητε μήνυση. Μπορεί να υπάρξει. Μπορείτε να δώσετε εσεί τα υπόλοιπα κινήματα, αν δεν είναι ο επειδή μπορεί να μην ξέρουν οι καλεσμένοι, ο Κοτμερίδης και οι υπόλοιποι που ακούστηκε είναι βουλευτές ΕΡΕΙ και είναι ο περιχαρής συγκριτής του μεσοπρόθεσμου ο Κοτμερίδης, για να το ξέρετε. Είναι ΣΕΡΕΟΣ από εδώ. Έτσι, για να ξέρουμε ότι περιχαρής την ώρα που τρώγαμε τα δηλητήρια στο Σύνταγμα ήταν μέσα με τη γραβάτα και το κουστούμι και έλεγε έτσι το μεγαλείο του μεσοπρόθεσμου. Άρα
έχουν σύντομα ιστορικές στιγμές δικές μας όμως. Ενώ οι άλλοι διαγράφηκαν. Θα ήθελα να πω ότι περισσότερο εδώ μέσα ξεκινάμε λίγο πολύ από μια ματσιστική σκοπιά. Και βέβαια εφόσον οι περισσότεροι εδώ δουλεύουν με άλλο τρόπο, αγγελιζόμαστε μια αλλαγή κοινωνική. Προφανώς είναι λογική, αν θέλετε, της αλλαγής και της επανάστασης. Το δεδομένο ότι απαντήσει σε ακαρτογράφητο τρόπο. Αυτό το πράγμα τρομάζει πάρα πολύ τον κόσμο. Είναι, πιστεύω, ένας από τους λόγους που ο κόσμος κάθεται εντυπωμένος στο κεφαλικό στιγμή. Πιστεύω ότι ακριβώς την ιδιωτικά τη σημερινή εποχή και κάθε ακριβώ η Κίνα καταργήσει το πρόβλημά του, ακριβώς ο ίδιος ακαρτογράφητος λόγος υπάρχει σήμερα και με τον παγκόσμιο καταρρισμό. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτή η διαρκή επέκταση τη οικονομική δεν μπορεί να συμβαίνει. Η αναλογία εργαζομένων προς μηχανές δεν δίνει πλέον δυνατότητα εξαγωγής μεγαλύτερου υπερκέρδους στους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν το ποσοστό κέρδους θα συνεχίσει να πέφτει. Επομένως υπάρχει πραγματικά κάτι στο μυαλό τους, κάποια ιδέα πέρα από την απέναντι καταστροφή των παραγωγικών μηχανών. Αυτό ρωτάω στα διεθνή φόρα, υπάρχει κάτι στη δικιά τους οπτική. Και δεύτερον, εμείς γιατί δεν προσπαθούμε στον κόσμο πέραν του να του αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να του αναδείξουμε και το ότι σήμερα εξίσου ακατογράφητος είναι αυτός ο δρόμος και επιπλέον βαδίζει την απόλυτη καταστροφή. Όσο μπορώ πάλι και σύντομα, οι τοποθετήσεις για τους αγώνες του Μεροκοπίου που κάνει σε συνεργασία με τις εταιρικές ομάδες της Κατερίνης, ναι, αυτός είναι ο τρόπος, αυτό είπε και εγώ. Ουσιαστικά αυτό είπε. Αυτό είναι το κάνω. Για τους συνδεσμούς εθνικό επίπεδο σχέση με την τελική εξουσία, ναι, αν η τελική εξουσία δεν είναι δικιά σου, βεβαίως και οι συνδεσμοί έχουν πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε και τίποτα αν δεν πάρουμε την τελική εξουσία, γιατί τότε κάνουμε μια πολιτική χριστιανική, συγγνώμη, χριστιανική, θεολογική του τύπου να έρθει η Δευτέρα Κορυφαία και να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό το φάγαμε. Περιμένετε να συσπηρώσουν δυνάμεις, να γίνουν εκλογές ή κάποια επανάσταση έρχονται στα ανάκτορα και όταν γίνει αυτό, όλοι θα έρθουν παράδεισο. Όλα τα προβλήματα θα έχουν λυθεί, Δευτέρα Κορυφαία, η νέα εξουσία, στο μεταξύ κάνουν τον κόσμο μαζί με δυνάμεις. Αυτό το φάγαμε. Δεκαετίες ολόκληρες. Και έγινε αυτό. Τι προέκυψε, μια απερίοδη κομματική γραφειοκρατία, κρατικοκομματική γραφειοκρατία, που εκμεταλλευόταν το λαό με έναν τρόπο. Αν δεν ήθελε να παρέψει και αυτός, παρέψει εγώ δεν θα έρθει. Εμένα με ενδιαφέρει η εξουσία να είναι στο λαό και θα αποφασίζει ο κόσμος και αυτό για να γρήγορα να κουνηθούμε. Δεν λέω ότι η κεντρική εξουσία δεν ενδιαφέρει, το ερώτημα είναι πώς θα πάρθει η κεντρική εξουσία. Θα κάνουμε κάτι από το πρωί. Μεθαύριο το πρωί, κάθε μέρα. Όχι γιατί αυτό είναι η λύση. Δεν σημαίνει κάτι που κάνουν οι κατελεινότητες με τους αγώσεις του Μεροκοπίου, όσο πάνε την πατάτα, και πάει τέλειος αυτό ήταν το θέμα. Όχι, αυτό είναι ένα και δεν είναι κι άλλο ένα. Πάνε σε αυτή τη διαδικασία να συγκροτηθούμε. Συγγνώμη, πάρα πολύ καλά, όλοι το λένε, ότι μπορεί να έχουν διαφορετικές καταγωγές, θεωρητικές, ιδεολογικές, πολιτικές. Καλύπτει, βέβαια, πάρα πολύ σωστό. Και πού θα τα βρούμε. Δηλαδή πώς θα συνοηθούμε. Αν δεν βρεθούμε, αλλά τι να κάνουμε μια εκδήλωση καλή ώρα. Είμαστε ένας συνεταιρισμός που μιλούσε για το πώς τις εταιρείες που θα μπορέσουμε να στήσουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο να κάνουμε ηλεκτρικό ρόλο για να δώσουμε τις δουλειές. Ή πώς θα στήσουμε ένα συνεταιρισμό ας πούμε καταναλωτικό όπου να μην πληρώνουμε τα βαρύτητες που σχοντρεύουν. Δεν θα ακόμασταν πιο κοντά ο πρώην Πασόκος με το πρώην Δημοκράτη, με το πρώην Κουκουέι, το πρώην Σιλικινή, Σιριζέου και ούτω καθεξής. Πόσο δηλαδή μπορεί να βρεθούμε και συνεννοηθούμε. Πάνω σε τι, σε μια γενική ιδέα κατάληψης εξουσίας ή της κυβέρνησης από ποιον. Από κάποιο χαρισματικό, ξανά πάει τα ίδια στους χαρισματικούς ηγέτες. Μα και αυτό το φάγαμε. Και σαν Ελλάδα και σαν πλανήτης. Αυτό το θέλω να πω. Ότι αν δεν κάνουμε δράσεις καθημερινές πάνω σε προβλήματα καθημερινά που αφορούν την τροφή μας, το νερό, τα σκουπίδια, την ενέργεια, τις δουλειές, τις δουλειές μας, τη γειτονιά, την πόλη, το δήμο, το χωριό, για όλα αυτά τα θέματα δεν μπορεί να υποδομεί
αποκλείσουμε αυτό το μέτωπο ή αν θέλετε αυτό το κίνημα το λαϊκό που θα μπορέσει να αλλάξει την πολιτική ουσία. Αν δεν υποθέσουμε όλες τις εκλογές, γιατί δεν ενώνεστε να πάρετε την κυβέρνηση, είναι ξανά η ιδεολογική. Δεν λέω να μην γίνει αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι και για να γίνει αυτό πρέπει να το υποχρεώσουμε να το κάνουμε. Διότι πολλά κόμματα, πολλές οργανώσεις έχουν δομηθεί πάνω στην υπεράσπιση και αναπαραγωγή του καταστήματός τους. Πολλά. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, δεν είναι αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε και είναι λογική. Δεκαετίες ολόκληρες έχουν περάσει βαθιά μέσα μας την ιδέα σε όλο τον κόσμο ότι δώσε την ψήφιση σου σε κάποιον για να σου λύσει το πρόβλημα. Και μας φαίνεται αδιανόητο να κουνηθούμε εμείς. Μας φαίνεται αδιανόητο να κυβερνήσουμε εμείς. Στην ουσία, αυτό που φοβόμαστε όταν λέμε αυτό, και εγώ δεν σας μιλήσω στα ίδια το καλό μου αυτό, είναι ο φόβος μας ότι είναι αδύνατο να κυβερνήσουμε. Τα κατάφεραν, παιδιά, αν αυτό το κάνουν. Αυτό κατάφεραν. Δεκαετίες ολόκληρες προσπάθησαν να πείσουν ότι ο λαός είναι ανίκανος να κυβερνάει. Η ικανή είναι μόνο η πολιτική. Ο Μπρέχτ το έχει πει χρόνια ολόκληρα πίσω. Το πιστεύετε ότι αυτή είναι η πιο ικανή, μα κάτι δεν του βγάλει κανέναν. Και κατώτερους από εσάς. Άρα γιατί δεν θα κυβερνήσουμε εμείς. Και κυβερνήσουμε εμείς σημαίνει ότι παίρνουμε στα χέρια μας τα προβλήματα. Πια όλα. Όλες οι υποθέσεις. Ποιος είναι ένας δήμαρχος, ένας πρωθυπουργός, υπουργός, καλύτερος να κυβερνήσει από εμάς όλους μαζί. Όπου στον πλανήτη υπάρχει. Πάρτε κάτι. Έχουμε κρίση. Οι πολιτικές, ακόμα και οι πολιτικές περνάνε κρίση. Απολύουν κόσμο, φτωχεία, διαλύουν κλπ. Ξέρετε τι επιχειρήσεις στον πλανήτη δεν περνάνε κρίση. Και έχουν αύξηση οι συνεταιριστικές. 25% αύξηση σε όλο τον πλανήτη. Γιατί, διότι οι άνθρωποι που έχουν μυαλό και συνεταιρίζονται και προσπαθούν να βρουν ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα και ποια ιδεολογία έχουν, αλλά με πέντε πράγματα πρακτικά που τα βάζουν μπροστά, τα καταφέρνουν καλύτερα από τους άλλους. Αυτό δεν είναι το πράγμα που έχουν. Καταρχήν, να πούμε ότι η δράση αλληλεγγύης ήταν ένα βασικό στοιχείο όλου του κινήματος όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή στην Αθήνα, όποιος ξέρει, γνωρίζει πολύ καλά και εμείς που ξέρουμε γιατί δεν είναι αυτό που βρίσκονται στην πρώτη χρονιά αυτή την ιστορία, μπορέσαμε μέσα από τη δίκαια αλληλεγγύης και δράση αλληλεγγύης να υποστηρίζουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ειδικά στις πολύ κινημένες περιοχές. Εκείνες δηλαδή που πραγματικά υπάρχει ανεργία προγραμματική και βεβαίως μέχρι να μπούμε εμείς μέσα, μέχρι να κάνουμε το βήμα και να μπούμε μέσα, να βρούμε τρόπους υποστήριξης της κοινωνίας, η Χρυσή Αυγή θέλησε. Εκεί όμως που κάναμε το βήμα, πήγαμε μέσα, υποστηρίξαμε την κοινωνία, βρήκαμε τρόπους και όλα αυτά τα πράγματα εξαφανίστηκε η Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι έτσι αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Σύντομα, γεγονός βεβαίως ότι κάνει και την αντίστοιχη πολιτιστική ιδεολογική δουλειά που χρειάζεται ο κόσμος για να κατανοήσει τα προβλήματα του. Το πιο ακριβώς είναι το πρώτο, δεν είναι ο ξένος. Κάναμε δουλειά ακόμη και στις συμμορίες εφήβων. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν στις γειτονιές στην Αθήνα και όχι τις πιο κλειδωμένες μόνο, αλλά και οι γειτονιές πιο ευάλωτες περιοχές. Όπου διαπιστώνουμε ένα πολύ ελκυστικό φαινόμενο. Συμμορίες πιτσιρικάδων 15-16 χρονών να τσακίζουν στο ξύλο για ένα πεντάλεπτο ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Μπήκαν μέσα σε αυτήν την ιστορία. Βρήκαν τρόπο, τους πλησιάσαμε. Πολλούς από αυτές τις διαλύσαμε. Όχι με την ιδέα, το ξέρω αν ότι πλακωθήκαμε, αλλά τραβήξαμε αυτούς τους πιτσιρικάδες σε μια λογική. Αν θες να κάνεις το μάγια, κάνε τον εκεί που πραγματικά μετράει. Δηλαδή έκανε στο νησιό και όχι στον ανήσιο. Και μπήκαμε σε αυτήν την ιστορία. Σε μεγάλο βαθμό αυτό που είδατε και διαπιστώσατε και που φαντάζομαι να το ξέρετε, η συνένωση των συνδέσμων φιλάθλων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Πανιωνίου και ΑΕΚ ήταν αποτέλεσμα και αυτής της δουλειάς. Ήμασταν παντού. Σας πληροφορώ όμως ότι μετά από 6 μήνες τέτοιες σημαντικές δουλειάς έχουμε φτάσει στα όρια μας, που σημαίνει ότι αυτό για να μπορέσει να γίνει γινόταν με το φαρμακοδίφαρο. Το εισφέρει ο καθενός.
Θα σας πω για παράδειγμα ότι πριν γίνει αυτό που δεν τροποποιεί τώρα το πράγμα, που ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι μπορείς να κάνεις σε συνθήκες κρίσης, στην Αγία Παρασκευή υπάρχει αντίστοιχο συνεταιρισμό που κάνει αυτή τη δουλειά.